καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα. Στο στούντιο μαζί μας ο κ. Κλήτος Ιωαννίδης, συγγραφέας, ερευνητής, καθηγητής Πανεπιστημίου, καθώς επίσης και ο κ. Ηλιανός Πετάσης, λαογράφος, συγγραφέας, πρώην ταξίαρχος ή ταξίαρχος, για πάντα ταξίαρχος. Για πάντα ταξίαρχος. Εγώ θα κρατήσω ότι κατάγεστε από τον υπέροχο πενταδάχτυλο. Μάλιστα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που μας αφορά σήμερα, κύριε Πετάση. Αρχίζουμε από τον κύριο Ιωαννίδη, μια και θα μιλήσουμε για τους Άγιους Προστάτες που έχουμε, αλλά δεν γνωρίζουμε ότι τους έχουμε. Σωστά, κύριε Ιωαννίδη? Οι Άγιοι, Ελίτα μου, είναι παράκλητοι και προστάτες των ανθρώπων. Γιατί είναι παράκλητοι? Γιατί έχουν γίνει δοχεία της Παναγίου Χάριτος, όπως ο παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή, κατά τον ίδιο τρόπο βοηθούν τους ανθρώπους, διότι η Θεία Χάρισε τα λείποντα αναπληρεί και τα ασθενή θεραπεύει. Γι' αυτό είναι και θεραπευτές, ναι, και καθοδηγητές των ανθρώπων. Θα προσπαθήσω λίγο να τα δω και από την άλλη πλευρά. Ναι. Γιατί ένας Άγιος που έχει περάσει στην άλλη πλευρά, μπορεί και κυκλοφορεί, δηλαδή μπορεί και παρουσιάζεται για αυτούς που αμφισβητούν, έτσι, ότι μπορεί. Έχει ευαρεστήσει τον Θεό και έρχεται για σκοπούς διακονίας, δηλαδή έρχεται να υπηρετήσει το ανθρώπινο γένος για να προχωρήσει, διότι αν ήταν να μείνουμε στη στατικότητα και στο θάνατο, στην επαναληπτικότητα, δεν θα υπήρχε λόγος να προχωρούμε τον πνευματικό δρόμο, ούτε να έρθει ο Χριστός στη γη για να μας βοηθήσει, να μας σώσει και για να μας προχωρήσει. Κύριε Ιωαννίδη, λίγο πιο απλά, δηλαδή αυτοί οι Άγιοι που είναι από εκεί ως και κινηθέντες, αντιλαμβάνομαι, μπορεί... Είναι ζωντανοί όμως, είναι εις χώρα ζώντων. Ναι. Αυτό συμβαίνει και με τους ανθρώπους ή μόνο επειδή... Βεβαίως και οι άνθρωποι είναι ζωντανοί, φυσικά, χωρίς τη σάρκα και την ψαχτότητα. Και η άλλη πλευρά είναι η ζωή, όπως το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Μεταβεύει και εκ του θανάτου, δηλαδή από εδώ που είναι ο θάνατος, στη ζωή. Η αιωνιότητα είναι στην άλλη πλευρά. Για όλους, ακόμα για όλους, ακόμα και για τους κακούργους. Ακόμα και για τους αλλά κακούργους. Στα κατώτερα στρώματα. Πώς μπορούν οι Άγιοι να εμφανίζονται πολλές φορές όταν μας προστατεύουν και να έχουν σώμα? Αυτό το σώμα τι είναι? Το σώμα αυτό δεν είναι το σώμα το φυσικό. Είναι το σώμα της Αναστάσεως, το οποίο αναστάσιμο σώμα είναι εν ετέρα μορφή, όπως ήταν του Χριστού μετά την Ανάσταση. Το λέει το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, δηλαδή σε διαφορετική μορφή. Και δεν μπορεί ένα Άγιο ή ένα άνθρωπο που πέρασε άλλη πλευρά και παρουσιάστηκε να τον σφίξεις, να τον... για να νιώσει τη φυσική παρουσία του, αυτό το παχυλό σώμα το οποίο έχουμε όλοι μας. Ένα λεπτό, κύριε Ιωαννίδη. Έχω υπόψη μου μία θεραπεία φίλων μου, ζευγαριού, πρόσφατα που απέκτησε παιδί. Η γυναίκα είχε πρόβλημα. Μάλιστα. Λοιπόν, και στον ύπνο της, αφού επικαλέστηκαν οι άνθρωποι την Αγία Μαρίνα και δεν ξέρω κι εγώ ποια προστάτηδα Αγία, ξύπνησε η κοπέλα το πρωί, αφού είδε όνειρο την Αγία που δούλευε στην μήτρα της, στις άλπιγγες της. Το πιο όμως έτσι συγκλονιστικό ήταν ότι εκεί που είδε όνειρο ότι υπήρχε μία θεραπεία, υπήρχαν αποτυπώματα, υπήρχαν μόλοπες την επομένη το πρωί και συνέλαβε. Όλα η κοπέλα συνέλαβε. Αυτά, Ελίτα μου, είναι ενέργεια. Δεν είναι πράγματα τα οποία γίνονται μαγικά. Η ενέργεια αυτή του άλλου πεδίου, την οποία υλοποιεί ο Άγιος, έρχεται και παρεμβαίνει στο φυσικό μας σώμα και φέρνει τα αποτελέσματα τα αποθούμενα. Δηλαδή δίνει υγεία σε ένα όργανο το οποίο έχει υποστεί κάποια βλάβη. Και σε αυτούς που δεν δίνει υγεία, όπου δεν εισακούνται προσευχές. Αυτές είναι οι βουλές του υψίστου. Αυτό ο ίδιος ο Κύριος, τον κήπο της Γεστημανή, είπε «Η δυνατόν», εάν επιτρέπεται δηλαδή, παραλυθέτω το ποτήριο να πεμού. Αυτό ισχύει για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ό,τι είπε ο Κύριος είναι αρχιετυπικό, δηλαδή ισχύει εις πάντα χρόνων και εις πάντα τόπων και καθολικά για όλους. Τώρα, πάμε λίγο στα δικά σας βιώματα, γιατί ξέρω ότι έχετε πολλά.
Προσωπικά δεν είδα ποτέ Άγιο ή Αγία, ούτε ξέρω αν έχω προστάτη Άγιο ή Αγία. Δεν ξέρω και ο κόσμος, περιμένουμε και τα τηλεφωνήματά του 77-77-1088. Με μεγάλη χαρά θα ακούσουμε αυτά που έχετε να μας πείτε. Εσείς κύριε Ιωαννίδη όμως είχατε κάποιες ευλογημένες εμπειρίες. Είχα ευλογημένες εμπειρίες διότι είχα την ευλογία από τον Θεό να γνωρίσω Αγίους ανθρώπους, όπως τον Γέροντα Πορφύριο, τον Γέροντα Παναή από τη Λύση, τον Γέροντα Σοφρόνιο του Έσεξ και άλλους, τον Γέροντα Ευμένιο, Αγίους ανθρώπους οι οποίοι προχώρησαν στην κλίμακα της τελειώσεως της κατά Θεών και αυτοί οι άνθρωποι είχαν φως μέσα τους αλλά και έξω τους. Δηλαδή το φωτοστέφανο που βλέπουμε και στην εκκλησία στις εικόνες το είδα με γυμνούς οφθαλμούς. Είδατε αυτούς ναι, τους... Στο κρεβάτι που βρισκόταν ο Γέροντας Πορφύριος. Μιλήστε μας λίγο για τον λοιπόν, Γέροντα Πορφύριο. Και βλέπεις αυτή την αγιότητα διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν διαφέρουν από εμάς. Είναι κανονικοί άνθρωποι όπως είμαστε και εμείς. Αλλά υπάρχει μια διαφορά πνευματική. Αυτοί προσεύχονται, εμείς δεν προσευχόμαστε. Αυτοί μετανοούν, εμείς δεν μετανοούμε. Αυτοί νηστεύουν, εμείς δεν νηστεύουμε. Αυτοί αγαπούν, εμείς δεν αγαπούμε. Αυτοί θυσιάζονται για τους άλλους, εμείς δεν θυσιαζόμαστε. Αυτοί είναι σε διαρκή διακονία του Θεού και των ανθρώπων, εμείς δεν είμαστε σε όλα αυτά. Εμείς κυνηγούμε το εγώ μας, να το ικανοποιήσουμε, το μικρό μας το εγώ. Εκείνοι δεν έχουν εγώ, έχουν αποσβέσει εντελώς το εγώ της προσωπικότητάς τους. Ακολουθούν το Ευαγγέλιο, βαδίζουν αξίως του Ευαγγελίου και αξίως του Θεού. Όλα αυτά είναι οι διαφορές μας και είναι πνευματικές διαφορές τρομακτικής σημασίας. Δηλαδή, κόβεις μίλια τι μακριά. Τι θυμάστε από τον Γέροντα Πορφύριο? Όταν του έλεγα κάποια προβλήματά μου και για να μου δώσει τη λύση, μου την έδωσε τη λύση λέγοντάς μου όταν θα γίνεις Άγιος δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Που σημαίνει ότι οι Άγιοι υπερβαίνουν τα της προσωπικότητας, τα των τριών κόσμων μέσα στους οποίους ζούμε και κινούμαστε και μπορούν και λύνουν τα προβλήματα τους μέσω των πνευματικών αρχών στις οποίες επίστεψαν, όπως και ο Κύριος στα πάντα η μεθοδολογία του ήταν να αντιτάξει την πνευματική αρχή, το Θεό, την αγιότητα, την τελειότητα και ανύψωνε ο Κύριος το πνεύμα των ανθρώπων για να μπορέσει να θερματουργήσει. Αγίους το ίδιο είδατε? Ισχύει και για τους Αγίους. Αγίους είδατε, ήρθατε σε επαφή με Αγίους? Βεβαίως ήρθα. Αγίους, Άγιους προστάτες ήρθατε? Όπως... Εγώ έζησα με τους Αγίους, μια ολόκληρη ζωή. Ένα λεπτό. Άνω τελεία να πάρουμε τον λεπτό, κύριο Κλήτο. Να σου πω. Να πάρω τον κύριο Κλήτο να μην περιμένει και έρχομαι έτσι να έχουμε και λίγο suspense. Άλλος λοιπόν. Κύριος Κλήτος. Είναι άλλος κύριος Κλήτος, είναι ονόματος σας. Κύριε Κλήτο, σας ακούμε. Γεια σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε. Εγώ ήθελα όχι για Άγιον να πω, για τον Άγγελο μου. Εγώ και εγώ, αλλά έχει χρόνια του την κουβέντα που γίνει, έχει περίπου 8 χρόνια. Ναι. Ήμουν σε ένα τόμο και συζητούσαμε και μιλούσα για έτσι πράγματα, προστάτες, Αγίους, Αγγέλους. Και μια τη νύχτα μου πήγα σπίτι, έκανα την προσευχή μου. Mm-hmm. Και λέω, Άγγελε μου, αν είσαι για μένα, υπάρχει ποιο είσαι με μου. Ναι. Και είστε τούτη φωνή δυνατή με στο μυαλό μου, μα πολλά δυνατά κυρία. Ναι. Και λέει μου, Αΐβ. Αΐβ. Ναι, Αΐβ, δεν μου το τόσο εντόνα, δηλαδή δεν ξέρω όνειρο. Πραγματικότητα, και είναι δυστυχώς τι γίνει, τρίχα μου. Και το πώς ένιωθα αυτή τη στιγμή, περιγράφεται και μπορώ να σου πω ήταν ο καλύτερος ύπνος που είχα ποτέ μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την μαχαιρία. Αν γνωρίζει ο κύριος Κλήτος εκεί για όνομα να μας απαντήσει ο κύριος Κλήτος. Μπορεί να μας πει. Βεβαίως, να μας απαντήσει. Ευχαριστώ. Αΐβ. Δεν ξέρω κανέναν Αΐβ. Αν είναι από το Αΐβ, σημαίνει ο αιώνιος. Το ΑΗ. Είναι και ο κύριος Γεώργιος που θέλει να μας μιλήσει. Γεώργιος, Γιώργος, παρακαλώ. Μάλιστα. Γεια σας. Γεια σας. Σας ακούμε κύριε Γιώργο. Ναι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω σχετικά με ότι έκανα μια θεραπεία καρκίνου στο τοτόν έντερο στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Σόφια. Ενώ ήμουν σε νάρκωση, είδα έναν, όχι σαν όνειρο νοκτασία, δύο αγγέλους ντυμένους στα άσπρα και έκαναν έναν γύρο από πάνω μου. Βγήκαν από κάποιες εκκλησίες, πάρα πολλές εκκλησίες,
οι οποίες σχετίζονται με τις εκκλησίες του Λένιγκρα, Σοβιετικής Ένωσης, έτσι. Mm-hmm. Και όταν ήρθα από πάνω μου, ήταν οι δύο γιατροί μου, mm-hmm. και τους λέω, είπα τα ονόματα τους, μα γιατί επιθήκεται Αγγέλη, και δεν μου απαντήσαν τίποτε και φύγα. Ερώτησα, και μου είμαι σε αγωνία, να του ερώτησα κάποιον αρχιμαντρίτη τι σημαίνει αυτό και μου είπε ότι η επέμβαση η οποία έχω κάνει επέτυχε και μου λέει τι ρούχα εφορούσα και του λέω άσπρα. Λοιπόν, και ήθελα να του πιάσω μια δεύτερη γνώμη. Είναι αυτά τα, σας ευχαριστούμε κύριε Γιώργο, είναι αυτά τα οράματα, όνειρα, σου αφήνουν ένα αποτύπωμα γρήγους. Ναι, ο ανώτερος κόσμος, λέει, ήταν, συμμετέχει στο γήινο κόσμο. Επομένως το πλήρωμα της θεότητος, αλλά και το πλήρωμα γενικά που περιβάλλει τα θεία, δεν είναι αμέτωχο στα ανθρώπινα. Και συνεπώς και βοηθούν όταν επιτρέπεται, και παρουσιάζονται για να μας σηκώσουν από τα χαμηλά που βρισκόμαστε, αλλά παράλληλα παρεμβαίνουν βοηθώντας τους ανθρώπους, αποκαθιστώντας την υγεία, αλλά και δίνοντας οδηγίες για να προχωρήσουν. Mm-hmm. Αλλάζουν τις ανθρώπινες ζωές, οι παρεμβάσεις και των αγγέλων, που είναι λειτουργικά πνεύματα, τα οποία αποστέλλονται στη διακονία των ανθρώπων, αλλά και οι Άγιοι παρεμβαίνουν για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να ανοίξουν τους ορίζοντες. Πείτε μας και λίγο τη δική σας εμπειρία για να ακούσετε τον κύριο. Εγώ είπα ότι έζησα με Αγίους. Ναι. Αν σκεφτείς ότι έγραψα για 33 Αγίους γέροντες στα βιβλία μου και για τον γέροντα Πορφύριο που για μένα είναι ο ύπατος των Αγίων Γερόντων του 20ου αιώνα, και ότι στα παιδικά μου χρόνια μεγάλωσα μέσα στον ναό και μέσα στο ναό υπηρετούσαμε τους ιερείς, τους ψάλτες, και έξω από το ναό παίζαμε. Το κέντρο της ζωής μου ήταν ο ναός, και ο πατέρας μου όταν κάποιος τον έκαψε προσπαθώντας να του βάλει βεντούζες, αλλά ένιωσε το χέρι της Παναγίας πάνω στην πλάτη του που ήταν εγκάβματα τρίτου βαθμού και μετά θεραπεύτηκε πάρα αυτά και είδε ολόκληρα στρατεύματα αγγελικά να συνοδεύουν την Υπεραγία Θεοτόκο. Μεγάλωσα σε αυτό το κλίμα της αγιότητας, γιατί στα χωριά μας ο χρόνος της Εκκλησίας, ο λειτουργικός, ήταν συνεχώς παρόν. Και ψάλαμε, και καμιά φορά που μου λες μην το λες τα αρχαία, είναι γιατί το έχω συνηθίσει, είναι κυταρικό μέσα μου, γιατί ο ναός και όλα όσα συμβαίνουν μέσα στο ναό ήταν η ζωή μας η καθημερινή. Ο Άρτος ο Ευγιούσιος. Άρα δεν είχατε όμως εσείς κατηδίαν αυτή την εμπειρία που άκουσα εγώ από τις γιαγιάδες μου, ότι ο τάδε Άγιος και τις έκανε καλά το στομάχι της, τις έκανε καλά αυτό που πονούσε, ας πούμε. Δεν είχατε τέτοιο... Είχα άλλου τύπου παρεμβάσεις. Ναι. Παραδείγματος χάρη καθυστερούσε το Πανεπιστήμιο να με καλέσει για την υποστήριξη της διδακτορικής μου διατροφής και είχα μεγάλη αγωνία διότι θα τέλειωνε και υποτροφία. Και είδα τον εαυτό μου να πετά από Κύπρο, Γαλλία και πάνω από τις Άλπες να ανοίγει ο ουρανός και ένα τεράστιο μαρμάρινο χέρι να με καθοδηγεί. Και πήγα πάρα πολύ ψηλά στην περιοχή του Πνεύματος. Όταν κατέβηκα στο Παρίσι, ξύπνησα και είπα σε λίγες μέρες εγώ θα πάρω το διδακτορικό μου. Και έτσι και έγινε. Αυτό δεν είναι παρέμβαση του ουρανού. Ναι, αντιλαμβάνομαι. Να ήταν το χέρι του Θεού που καθοδηγούσε. Μπορεί να ήταν το χέρι ενός μεγάλου Αγίου, που το ξέρω. Άρα μας λέτε ότι συνεχώς υπάρχει ο ανώτερος κόσμος, ο υπεργήνος κόσμος, διαρκώς είναι ανάμεσά μας, παρεμβαίνουν και εμείς ζούμε μέσω του ύπνου μας, μαζί τους ή και μέσω του ξύπνου μας όταν έχουμε θερμή και έντονη προσευχή. Να ακούσω τον κύριο Πετάση λίγο και να πάρω δύο τηλεφωνικές και να επιστρέψω στον κύριο Πετάση. Εσείς κάνατε έρευνες και ξέρετε και ποιος Άγιος είναι για ποιο πράγμα πάνω στο θέμα, στο πρόβλημα. Ας πούμε, για τα μάτια. Κυρία Λίντα μου, πρωτού πως το για τα μάτια, να ακούσω έτσι λίγο αν τα ξέρετε και... Να μου δώσετε ένα λεπτό, να σας δώσω δύο. Θερμά, που με καλέσετε στην εκπομπή σας. Και μεγάλη μου τιμή
που είμαι μαζί με τον φιλόσοφο Πασαπουδού, τον μεγάλο δάσκαλο, τον κύριο Ιωαννίδη, από τον οποίο εγώ προσωπικά έμαθα πάρα πολλά. Είναι πολύ ωραίο που το λέτε αυτό. Και να σας πω ότι με την εκπομπή σας αυτή που κάνετε, καλύπτετε όλους τους τομείς και ωφελείτε πάρα πολύ τον λαό μας. Το είναι μας. Είμαστε αυτοί. Είμαστε αυτοί, αν μιλάμε εθνικές ταυτότητες, ξέρω, καλύπτει τα πάντα. Και επειδή είπετε ότι είμαι πενταδαχτυλίτης και έτσι προκλήθηκα λίγο. Για μένα αυτό είναι όχι είναι μεγάλο, γι' αυτό θα σας πω ότι θα ζητήσω μία χάρη από τον Χριστό. Χριστέ μου που γεννήθηκες μητσίμωρο στη Φάτνη, την καρτερότη Σταλαμή, Θεέ μου πότε να έρθει, σου πας στον πενταδάχτυλο, να ξαναπροπατήσω τις μούτσες του για τους κρεμούς, ούλε να τα γυρίσω, τα μαναστήρκα σε κλισές για να τα λειτουργήσω, να πάω στη Ζερίνια μας για να τη συγγεννήσω, να πάω στην Αμόχουστο, Απόστολο Ανδρέα μας και Απόστολο Βαρνάμα μας να πάω να προσκυνήσω. Και να στραφώ στη μόρφω μου αξί στο καραποστάσι, να πάω στη Μεσαρκάστο να είναι αναστάσι. Να πιάω ξαθοσύταρο καλά να το λουβίσω, να κάνω κόλληχα πολλά και όσους επεθάνασαι στην προσφυγιά για να τους μακαρίσω. Και στην γρουσή μου την κυρκάν, να πάω στο παλάτι μου εγώ να κατοικήσω και αφού το θέλω πλάστης μου, ύστερα ξυψυχήσω. Κοιτάξτε τώρα τι σας επιφύλαξε ο σκηνοθέτης μας, δείχνει ζωντανά πλάνα από τον πενταδάκτυλο, από αυτή την εικόνα που μπορεί να συλλάβει αυτή τη στιγμή ο δορυφόρος εδώ στο ΡΙΚ. Οπότε την ίδια στιγμή που εσείς μιλάτε για τον πενταδάκτυλο, εμείς βλέπουμε πενταδάκτυλο και προσκυνούμε πενταδάκτυλο. Θα πάρω τις κυρίες όμως πριν πάμε στους Αγίους, γιατί δεν θέλω να περιμένουν. Κυρία Κατερίνα μου, ναι, σας ακούμε. Και σε εσάς. Εγώ προσωπικά και η οικογένειά μου είχαμε μία περίπτωση το 2006 όταν ο σύζυγός μου πήγε να κάνει μία πολύ μεγάλη μεχείριση στο Χιούστον. Εκεί που έχει να μπει ο σύζυγός μου μέσα στο τελευταίο στάδιο, προσευχήθηκα στον Άγιο Γιώργιο, ο οποίος είναι προστάτης του χωριού Κορμαγίτη και από όπου κατάγομαι, να με βοηθήσει. Και όντως ο Άγιος Γιώργιος με βοήθησε. Και από τότε τον έχω πάντοτε κρεμασμένο στο λαιμό μου, εγώ ο σύζυγος μου και η κόρη μου. Είναι ο Άγιος προστάτης σας, αυτό εννοείται. Και πάντα στις 30 του Μάρτη που είχαμε εγχείρηση με ο σύζυγός μου, πάντα η λειτουργία είναι αφιερωμένη στον Άγιο Γιώργο. Εμείς ευχαριστούμε. Και η κυρία Δήμητρα, παρακαλώ. Με χαίρετε. Γεια σας, κυρία Δήμητρα. Μπορώ να σας πω και εγώ την εμπειρία μου. Μα αυτά θέλουμε να ακούμε, βέβαια. Ναι. Πριν 2 χρόνια, παραμονή του εισκυμήσεως της Θεοτόκου, ενώ ήμουνα σε σούπερ μάρκετ. Ούτε σε σπίτι, ούτε σε ώρα προσευχής. Έφτιαξα να διαλέξω μια αναρή, ένα χαλούμι, από εκεί στα αφιά του σούπερ μάρκετ. Και ένιωσα μια χαρά που δεν μπορώ να την περιγράψω με λόγια. Δηλαδή δεν μπορώ, ήταν το κάτι άλλο η χαρά που ένιωσα σε ολόκληρο μου το σώμα. Και σηκώθηκα πάνω να δω τι συμβαίνει, ας πούμε, και ελούστηκα με αυτόν το η χαρά. Κυρία Ανίτα μου, βλέπω ένα σύννεφο, εντάξει. Και μέσα η Παναγία, αυτή που βλέπουμε, η προστάτητα του Αγίου Όρους, ακριβώς όπως είναι πάνω στην εικόνα, εγύρισε, με είδε, χαμογέλασε και χάθηκε. Και τότε χάθηκε και αυτή η χαρά που είχα πάνω μου. Τι ωραία εμπειρία να αισθάνεσαι αυτή τη χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς, κυρία Δημητρά μου, να είστε καλά. Κύριε Πετάση. Ναι, εσείς τι είχατε αυτές τις εμπειρίες. Την παλιά εποχή που δεν υπήρχαν γιατροί, ο κόσμος κατέφευγε στα ιατροσόφια. Βλέπετε σε πολλές μονές όπως και το Άγιον Όρος, όπως η Μονή Μαχαιρά, είχα διάφορα ιατροσόφια και ο Αίος Δημητριανός, όπως λέει το συνεξάριον του, ο Κεθρεώτης Άγιος, όταν ήταν στη Μονή Αγίου Αντωνίου στον Πενταδάχτυλον, χρησιμοποιούσε βότανα μαζί με την πνευματική ανέλυξη, με την προσευχή και με την νηστεία και με τα βότανα εθεράπευε τον κόσμο. Αυτός ο μέγας προστάτης των Αγίων, ο Άγιος Δημητριανός, που πήγε στη Βαβυλώνα και ελευθέρωσε τους νέους. Γι' αυτό είναι αγαπά του νέους, είναι ο προστάτης για τα γράμματα. Ποιος? Ο Άγιος Δημητριανός, ο Κεθρεώτης. Άρα ο κάθε Άγιος... Κακοπέλα από την Μακεδονική Σά, τη λέω, απέτυχε να σε εξετάσεις, τη λέω να κάνεις τη γιορτή, πες την μάνα σου. Ο κάθε Άγιος και ειδικότητά του. Τελεφώτησε και έγραψε καλά. Αλλά και οι γητιές και το ζώο με συγχωρείς των κτηνών
και τον ανθρώπο που έχουμε στη λαογραφία μας, γιατί ασχολήθηκα λίγο και έγραψα και βιβλίο για τη λαογραφία και για τις γητιές, πάντοτε αναφέρεται στους Αγίους μας. Παραδείγματος χάρη, Άγιε Λουκά, Φωκά, Σιεροπαλουζίτη, Σιεροπαλούσε, τον Όφη και την Όφησα και την Κακή Ιδόνισσα. Άγιο Λουκάς είναι για τα φίδια. Έχουμε τον Άγιο Γενδέαν, ο οποίος είναι για τις τσογκές, για τα πόδια. Έχουμε Μαύρη. Τον Άγιο Σπυρίδωναν, ο οποίος είναι για τα αυτιά. Η Αγία έχουμε... Μαύρη. Η Αγία Μαύρη είναι για τις γυναίκες. Τι. Τις αιμορραγούσες. Ναι. Ναι, τις στήρες, τις αιμορραγούσες. Έχουμε τον Άγιο Χρυσόστομο, ο οποίος είναι για τα δερματικά, για την ψώρα. Ναι. Η Αθεκλού για το άσμα. Ναι. Ο Άγιος Ευθυμιανός για την αϊπνία. Ναι. Εκτός του ότι δηλαδή κάθε Άγιος, ο Απόστολος Ανδρέας είναι για τα μάτια ναι. και η Αγία Παρασκευή. Για τα μάτια. Για τα μάτια. Ζητώ, κύριε Πετάση, δηλαδή η διαδικασία είχε ως εξής. Έταζα εγώ στον Άγιο να με κάνει καλά και να του πάρω τι. Να του πάρω πρόσφορο, να του πάρω τάμα. Πώς ήταν η διαδικασία. Πολλοί έταζαν στον Άγιο ότι κάμε με καλά Άγιε μου και να σου δώσω μια ελιά. Μια χωριανή μου παραδείγματος χάρη, η οποία έπαθε από 18-20 χρονών τα μάτια της. Εν τέλεις έκαναν κάτι ενέσεις τότε μες στα μάτια και τυφλώθηκε. Και έταξε μια ελιά τον Αποστόλο Ανδρέα. Και να έρθω στη χάρη σου λέει. Μόλις εμπήκαν το καγγέλι, το του φτάσουμε ενώ έβλεπε καθόλου, λέει, το μοναστήρι και κάτω. Είδε να πούμε. Κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω. Έχει γίνει μια έρευνα από την Έλληνα Σοφοκλέους εδώ, τη δημοσιογράφο της εκπομπής και λέει για τους βοσκούς ήταν ο Άγιος Σόζο. Για τους πιλότους, για Αρχάγγελοι Γαβρίλη και Μιχαήλ. Είναι οι προστάτες. Για την Αγία Βαρβάτα τον πυροβολικό. Μάλιστα. Ο Άγιος Γεώργιος είναι του πεζικού. Έχουμε ο Άγιος Νικόλαος είναι του ναυτικού. Για τους γεωργούς, για τους εκπαιδευτικούς, για τους παιδίατρους. Όλοι τα πάντα, οι οδηγοί, τον Άγιο Χριστόφορο. Όλοι, όλοι έχουν ένα προστάτη τον Άγιο. Πρέφει, ο Άγιος Τηλιανός. Ο Άγιος Τηλιανός. Ο Άγιος Αντώνιος τι προστατεύει. Ο Άγιος. Αντώνιος. Ο Άγιος Αντώνιος είναι για τους μοναχικούς. Τους μοναχούς. Μοναχούς. Έχουμε για καρδιά. Ο Άγιος Αντρόνικος είναι για τα πόδια. Για τα πόδια. Έχουμε... Για τα πόδια. Πόδια. Περνάτε πόδια. Τα πόδια όταν αρεστούσα, επέρασε στον Άγιο Αντρόνικο και δούσαν τους γυρών της Εκκλησίας. Για καρδιά. Έχουμε τον Άγιο Ελευθέριο και τον Άγιο Ιδάκιο. Ο Άγιος Ελευθέριος είναι για την καρδιά και για τις γυναίκες που κακογεννούν. Δερματικά. Δερματικά είναι η Αθεκλού, ο Άγιος Άγιος Χρυσόστομος. Μάλιστα. Έχουμε για καρκίνο την Αγία Αγάθη, τους Άγιους Ανάργυρους, τον Άγιο Σάββα. Η Άγια Ανάργυρη για τον καρκίνο. Ναι. Μάλιστα. Τον Άγιο Εφραίμ, τον Άγιο Πατάπιο. Η Αγία Μαρίνα για τον Υπνό των Μωρών. Μάλιστα. Άγιος Ευθυμιανός για την αϊκμία για τους μεγάλους. Λοιπόν, κάθε Άγιος... Ο Χριστός πάλι στη λογραφία και ναι. αναφέρεται στον Χριστό. Ναι. Λέει για τον πόνο, ας πούμε, γιατί έχουν τον πόνο, όταν έχεις πόνο, πρέπει να κρατήσει μασέρι τρικάφι. Και μαυρομάνικο. Μαυρομάνικο γιατί πέφτω για τον Χριστό. Τρικάφι είναι Αγία Τριάς. Όπως ο Παπάς Κορυράζω, πέφτω τη Σταύρωση του Χριστού. Λοιπόν, το κόκκινο είναι αποτρεπτικό του κακού. Πρέπει να βάλεις πάνω στο μέρος αυτού που πονεί ένα κομμάτι ρούχων κόκκινων ή μια γλωστή κόκκινη. Και λέει, πέντε γέσεις στο σκουτέλι και ψουμί και στην καμένο. Ένα κομμάτι ψουμί καμένο. Και κρομίζει σαπημένο, φύγε πόνο των εντέρων. Και ο Χριστός σε κατατρέχει. Με το δίσομο μαχαίρι και με τη χρωστή τη λόχη. Με τη χρυσή τη λόχη. Υπάρχει αυτό. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος τρεις φορές. Και πάει πάσα κάτω. Δεκαφο... Λοιπόν, να πάρω τον κύριο Ανδρέα και την κυρία Ήβη που περιμένουν και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όσα μας λέτε. Το θέμα είναι ότι νομίζω ότι ο κόσμος πια δεν ξέρει ποιος Άγιος είναι για ποια ασθένεια. Για όλο αυτό... Μα είδαμε όλοι οι Άγιοι είναι για όλες τις ασθένειες. Αλλά ο λαός μας... Γιατί τους προσέβησαν. Ο λαός μας... ξέρεις να μπορεί να είναι η Στετεμού η Πετασού. Να ακούσουμε, η Στετεή... Η Πετασού, η Πετασού. Α, τι ωραία, είναι η Πετασού από το Πετασού. Έλεγε, ναι, έλεγε ότι είναι αρχάτες μας ρε του Διαγή. Να τους εκτιμάτε, να φυλάτε το χέρι τους βαστιλικών. Είναι αρχάτες μας. Δηλαδή αρχάτες μας. Είναι μαζί μας, δουλεύουν για μας. Εμείς τους δικαιώνουμε και έναν φίλο σε έναν ορνό βασιέπτη. Με τους ασύντηχους να μην τα βάλετε. Συνήθως δεν μιλούν, λέει, με τη ζωή. Αλλά μην τους βρίζετε γιατί δεν μιλούν, αλλά θα βρείτε. Έτσι έλεγε. Έτσι έλεγε. Συντυχανούν. Ασύντηχοι δηλαδή, αλλά μην τα βάλει τη μητά του. Συνήθως έχει σχέση με τη ζωή των Αγίων που έζησαν και τις ταλαιπωρίες που υπέστησαν.
ή ας πούμε η Αγία Παρασκευή, ετυπλώθηκε από το βασανιστήριο που υπέστη από εκείνο που βασανίστηκαν, εκείνο εξυπηρετούν. Οι στρατιωτικοί Άγιοι, παραδείγματος, ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτριος, όλοι είχαν να κάνουν με το Ρωμαϊκό στρατό και επομένως είναι ο Τεμπέλιδες κάποιων όπλων. Ποιος είναι ο Άγιος το Τεμπέλιδες? Ο Τεμπέλιδες είναι ο Ευκασιανός. Άντε καλέ, τώρα θα πάρω τα τηλέφωνα και επιστρέφω. Κύριε Ανδρέα μου, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ναι, μια ερώτηση προς τον κύριο Ιωαννίδη. Σας ακούει. Αν υπάρχουν μαρτυρίες για ομαδική θέαση αγγέλων ή Αγίων. Επειδή οι μαρτυρίες που έχω ακούσει μέχρι στιγμής, όσο από τον ίδιο, όσο και από τους άλλους που μιλήσαν, ήταν ένας ή δεν ένα. Ομαδική θέαση. Ωραία. Έστω δύο, τρεις μαζί, να δουν ταυτόχρονα και να μαρτυρήσουν ένας για τον άλλο. Υπάρχουν. Πρώτον ερώτημα. Και δεύτερο, ο κύριος Ιωαννίδης είχε μπει, ο κύριος Ελδίποτης είχε σχημανής είχε μπει, κύριε Πάτερ, ή δυνατόν απεμπέτω απεμπούτω. Οι μαθητές κοινόντουσαν. Από πού εξήλθε αυτή η μαρτυρία για λόγια που είπε ο κύριος μη κανενός παρόντος? Και μήπως το Άγιο Πνεύμα ανεφόρησε κάποιον συγγραφέα να γράψει αυτό το πράγμα? Ας μας δώσουν κάποια εξήγηση σε εμάς. Ωραία ερώτηση. Εμείς σας ευχαριστούμε. Θα πάρω και την κυρία Ήδη. Κυρία Ήδη. Ναι, χαίρετε. Σας εύχομαι χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Και θέλω να απευθυνθώ στον κύριο Ιωαννίδη. Αυτός ο κύριος Ιωαννίδης τέλος πάντων. Ναι, ναι. Έχω δει έναν όνειρο πριν σχεδόν 10 χρόνια. Με είχε πάρει κάποιος σε ένα τουρκικό κινητήριο. Το είχα καταλάβει διότι ήταν μόνο πλάκες. Δεν είχε σταυρούς. Λοιπόν, με ταυπατούσαμε και οι δύο, το πρόσωπο του δεν το θυμάμαι. Απλώς ένιωσα κάποιον που ήταν δίπλα μου. Προχωρήσαμε, πήγαμε κάμπο στον διάδρομο. Μετά άνοιξε ένα στάφος, μια πλάκα που ήταν γεμάτη χώμα από πάνω και βγήκε κάποιος με άσπρο έτσι όπως το που φορούν οι μουσουλμάνοι. Ένα φόρεμα έτσι άσπρο. Εστάθηκε ένα μέτρο σχεδόν πάνω από τη γη, ήταν μέσα στο φως, έλαμπε και φορούσε ένα σκουφάκι που πάνω σαν τον Άγιο Σπυρίδωνα και τρέχαν από το πρόσωπο του εστάζα σινέματα. Εν τω μεταξύ ήταν τρεις τόπους, να σας το πέσει στην Κυπριακή, παλιασμένο. Δηλαδή όπως κάποιος έσχισε τον λαιμό, την κοιλιά και μέχρι εδώ που ξεκινούσαν τα πόδια του και τρέχαν τα αίματα του. Έμεινα και εγώ και έβλεπα, εν τω μεταξύ με χάθηκε την σπίτα δίπλα μου. Λέω εγώ, κύριε, λέει στον Παναγιά μου, μα πού με έφερε χάθηκες μέρα, λέω εγώ, εδώ. Και έμεινα έτσι και κοίταζα το. Και λέει μου, κυρία Ελίτα, είμαι ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο Εξαγαρινών. Από τώρα ξέρεις τον να επικαλείς όταν έχεις προβλήματα. Και ξύπνησα, ήταν 3:10, έγραψα το όνειρο και ξεκίνησα έναν αγώνα δρόμου για να δω εγώ, ούτε τον εσκεύασα, ούτε ήξερα, τίποτε κυρία Λίτα μου πως υπάρχει έτσι Άγιος. Έλεγα μάλιστα, κατάλαβα ότι ήταν Τούρκος, λέω εγώ, για να μπορεί αυτόν το... την άσπρη έτσι την κελαπία να την πούμε. Σας εμφανίστηκε αυτό το όνειρο. Λοιπόν, και ξεκίνησα έναν αγώνα δρόμου μέχρι τον πατήρ Χαράλα Μπογκούρη στην Ευρύχου. Έστειλε μου το βίο του, εορτάζει 2 του Ιούνιου. Είναι μεγαλομάρτυρας. Ήταν, όταν ήταν μικρός, είχε κάνει κάτι κακό μια γειτόνισσα η οποία δεν έκανε παιδιά και τον είχε ποτίσει κάτι και σχεδόν να τυφλωθεί. Και όταν έγινε 14 χρονών, έμεινε κάμποσα χρονιά, κάποια γειτόνισσα του Μαρία τον επήρε, του έβαλε ένα αγίασμα πάνω στα μάτια και ξεκίνησε να πήγαινε στο Άγιο Όρο, τον έχει βαπτίσει ο Άγιος. Κυρία, μην μας τα πείτε τώρα όλα, μην μας τα πείτε όλα, αυτό που έχει σημασία. Κυρία Λίτα, θέλω μόνο να σας πω τούτο. Όπως τον έχω δει, του είχα φορήσει που πάνω μια ζεστήρα έτσι σαν τη χύτρα και αυτόν του το είδα σύνον το καπελάκι και τον είχα παλιάσει την μάνα που του είπα που έγινε χριστιανό να γίνει ας πούμε κανένα μουσουλμάνο και τον εβασανίζα 40 ημέρες, πολλά βασανιστήρια
Και ήθελα να πω στον κύριο Ιωαννίδη. Ναι. Ας πούμε κάτι που, με, που συνέχεια το σκέφτομαι. Πώς ήξερε ότι τέλος πάντων έχω μια ζωή, το ξέρει ο Θεός, βασανισμένη και ακόμα έχω προβλήματα. Ότι υπήρχε μια ήδη ας πούμε στη Λάρνακα και ήρθε να μου πει ότι υπάρχει η κυρία Ήτα. Σας εμφανίστηκε ουσιαστικά με όλη του την ιστορία, έτσι όπως μας τα περιγράψατε. Ούτε εσείς ξέρατε καθόλου ότι υπήρχε, ούτε την ιστορία του. Σας την είπε μαζί με τα ρούχα του, μαζί με όλο αυτό που έφερε στο κεφάλι του. Όπως μας είπατε, κύριε Ανίδη, αρχίστε την απάντησή σας από το τέλος. Η απάντηση είναι εύκολη. Είπαμε και προηγουμένως ότι ο ανώτερος κόσμος, όπου ζουν οι Άγιοι και όλοι οι απελθόντες, φανερώνεται πολύ συχνά. Γιατί, και γιατί επέλεξε την κυρία Ήμη. Διότι ο πόνος αυτής της γυναίκας και οι οδύνες που περνούσαν και περνάει ίσως ακούστηκαν στα όντα κυρίου Σαββαώθ. Οι Άγιοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτε χωρίς την παρέμβαση και την προτροπή του Θεού, δηλαδή χωρίς την έγκριση του Θεού. Επομένως ο Άγιος αυτός, επειδή έχει ευαρεστήσει τον Θεό, πέρασε ο ίδιος από πληκτούς πόνους, μπορούσε να νιώσει τον πόνο της γυναίκας αυτής. Λοιπόν, για να μην αφινοποιήσω και τον κύριο Πετάση, θα επιστρέψω. Αναπάντητα. Θέλω τον κύριο Πετάση, αν μπορεί κάτι να πει για τον Άγιο το συγκεκριμένο. Κωνσταντίνος. Ο Ξεχαρινών. Είναι νεομάρτυρας. Είναι νεομάρτυρας ο Άγιος Κωνσταντίνος, όπως λέει και ο κύριος Κλήτος. Μα όλοι οι Άγιοι έχουν τη χάρη από τον Θεό να θαυματουργούν. Ναι, αλλά γιατί σε εσάς και έχει τον κύριο Ιωαννίδη, ας πούμε. Υπάρχει κάποιος λόγος για να δώσω το παράδειγμα εκεί που πρέπει. Λοιπόν, πάμε κύριε Ιωαννίδη να μιλήσουμε για το ομαδικό που ερώτησε ο κύριος προηγουμένως. Μα όλη η Εκκλησία είναι το ομαδικό. Ας πάρουμε τους Αποστόλους που ομαδικά εδέχτηκαν την παρουσία του Αγίου Πνεύματος σε επιφύτηση. Ας πάρουμε τους ποιμένες, τους αγραβλούντες. Όχι πρόσφατα, να πούμε ότι είδατε εσείς λοιπόν, και ο κύριος Πετάς. Ωραία, πάρ' τον Άγιο Ραφαήλ στην Μυτιλίνη, τους Αγίους τους τρεις και τους υπόλοιπους, δεν είναι μόνο τρεις, οι οποίοι εμφανίζονται ομαδικά και σε εκατοντάδες ανθρώπους και στο εκκλησίασμα και σε αγρυπνίες και σε άλλες περιπτώσεις. Η Παναγία, πόσες φορές εμφανίστηκε ομαδικά ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας. Παλαιότερα και... Άρα υπάρχουν αναφορές, υπάρχουν πάρα πολλές. Ομαδικά. Στην Κέρκυρα δεν υπάρχουν ομαδικές παρεμβάσεις. Υπάρχουν θαύματα του Εγχώνες, θαύμα του Αρχαγγέλου. Οι Άγιοι Ταξιάρχες στη Μυτιλίνη. Είναι δεκάδες τα ομαδικά. Ο Χριστός που είπε αυτή την κουβέντα. Ναι. Η εκλογή και ευσύ είναι καλό πράγμα, αλλά καμιά φορά μας αφήνει μακριά από τη θεογοπνευστία. Οι Άγιες Γραφές εγγράφτηκαν με την έμπνευση του Παναγίου Πνεύματος και δεν υπήρχαν τότε ούτε βιντεοκάμερες ούτε μαγνητόφωνα για να καταγράψουν τον λόγο του Κυρίου ή να το φωτογραφίσουν. Εκείνοι που τα έγραψαν οι Ευαγγελιστές ήταν μαθητές του Κυρίου ή ο Απόστολος Λουκάς, μαθητής του Απόστολου Παύλου και είχαν δεχτεί ποταμούς από τη Θεία Χάρη. Δηλαδή πίστευε και μία ερεύνα. Όχι, πίστευε και ερεύνα. Ερευνάται τα σγραφάς. Η Αποκάλυψη εδόθηκε μέσω Αγίων ανθρώπων. Προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, το Πνεύμα το Άγιο το λαλήσαν δια των προφητών, το λέει το σύμβολο της πίστεως και στην Καινή Διαθήκη μέσω των Αγίων. Δηλαδή οι πατέρες που έγραψαν όλα αυτά τα υπέροχα και τα σχόλια και τα θερμινίες των Αγίων Γραφών τις έγραψαν μέσω της λογικής. Είναι ποτέ δυνατό ο Χριστός να έχει πει, να αποφύγει, αν ήταν δυνατό αυτό το πικρό ποτήρι? Γιατί ο Χριστός ήταν και τέλειος άνθρωπος. Δεν ήταν μόνο Θεός. Μπορούσε... Μιλούσε ο άνθρωπος ο οποίος έπασχε ως άνθρωπος, αλλά έσωζε ως θεάνθρωπος. Είναι δύσκολο να το αντιληφθούμε. Μα γιατί είναι δύσκολο? Αυτό. Δηλαδή, εδώ άλλοι Απόστολοι, αν θέλετε, οι άλλοι Άγιοι τράβηξαν τον δρόμο του μαστηρίου δίχως γοητισμό. Η Πετάγη είναι ο δεύτερος Αδάμ, ο διανάρχης της νέας ανθρωπότητας, της Εκκλησίας και ο οποίος ο πρώτος παρεκτράπη και αυτομόλυσε κατά κάποιον τρόπο, αυτονομήθηκε, επαναστάθηκε κατά του Θεού, παρήκουσε, ο Κύριος υπακούει. Και δέχεται την
απόφαση θέλω να πω, θέλω πω ότι την αποδέχεται μεν, αλλά δεν ο γονκάς. Τα δικά μας μάτια... Είχε αγωνία. Άχθη θανάτου, ο υδρός αυτός τρώμπει αίματος, αλλά είπε τα γυπνή, εσύ καθώς εγώ θέλω, αλλά εσύ. Με αυτό ισχύει για όλους μας. Κύριε Στάκης, παρακαλώ, ας μην δώσουμε πολύ συνέχεια. Κύριε Τάκη, ναι, κύριε Τάκη. Μπορώ να μιλήσω. Βεβαίως. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα την εκπομπή σας. Σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά σε όλους τους καλεσμένους σας. Και θέλω να σας πω μια εμπειρία, την οποία εγώ δεν είμαι άνθρωπος της εκκλησίας, της τακτικής εκκλησίας. Κάποτε η γυναίκα μου είναι της καθημερινότητας στην εκκλησία. Οπωσδήποτε. Αυτό που έχω να σας πω, αγαπητή μου Ελίτα, είναι ότι συνέβη και το 64. Και το θυμάστε ακόμα. Όταν μας κάλεσαν να πάμε στην ακάμωνη της θητεία μας, έχω ψαβέσει στις μάχες της Ιλυρίας. Είμαι ένας άνθρωπος έσωμος. Το λοιπόν και διάλεξα πολυβόλων, ήμουν πολυβολητής, όπλο πολυβολητής, έναν όπλο βαρύ. Οι Τουρκοί έφευγαν προς τα κόκκινα, εμείς δεν είχαμε ούτε τροφή να φάμε, το λοιπόν ούτε τίποτε. Οπότε βρεθούμαστε να μας δούμε κάτι να φάμε, κάτι να... Έφτασαμε μέσα στους βράχους, σφαίρες, σκοτωμούς, δίπλα μας κτλ. Κτλ. Λοιπόν, είστε και αδυνάτησα και μόλις το όπλο πολύβολο δεν μπορούσα να το κρατήσω στο χέρι μου και το έφερα να. Βρήκα μία πέτρα και κρατούσα και την κάσα με τα πυρομαχικά στο άλλο μου το χέρι και το πολύβολο το κολόσιντα και το έπαιρνα. Βρήκα μία πέτρα και έβαλα την κάσα για κάθισμα, έγινα πίσω σε αυτήν το λιχαράκι, έβαλα το πολύβολο στην αγκάλι μου και νομίζω ότι αποκοιμήθηκα. Δεν είμαι σίγουρος. Είδα μπροστά μου μία γυναίκα, ντυμένη στα άσπρα. Δεν μίλησε όμως. Έρχεται με το χέρι της από τη δεξιά πλευρά και γύρισα το κεφάλι μου και είδα μία τεράστια κουφή με το στόμα ορθά ανοιχτό, τη γλώσσα κοκκίνη και ήταν έτοιμη λες και θα με έτρωγε. Συντρομάχτηκα και ξύπνησα και μία δύναμη με αμορφούσε να φύγω από αυτόν τον τόπο. Φύγα περίπου 30 μέτρα πιο κάτω που στο θεολεγούμενο Σιρλάιν Τάπη ήταν κάτι σπιτάκια εκεί, τους βοσκούς, πληθαρένα. Έκατσα από κάτω ένα δέντρο. Μα μόλις έφτασα και κάτσα σε 10 λεπτά ήρθε η αεροπορία. Η τουρκική. Είμαστε που έρθετε να πάρουν και είχαμε το κόσμο και τα λοιπά και τα πολύ κακό. Το λοιπόν έχει κοντά μας δουλκέτες καταστάσεις οπωσδήποτε εγώ έκλειψα κάτω από το δέντρο του νοσταθμού εκεί. Το λοιπόν μετά τα αεροπλάνα έφυγα. Λέω να πάω να πιάσω και την κάσα με τα πυρομαχικά μου τώρα που έφυγαν τα αεροπλάνα. Πήγα εκεί στον τόπο που καθόμουν. Ακριβώς στον τρόπο που καθόμουν άφησε μία ρουκέτα έπιασε μαζί κάσο με τα πυρομαχικά και δημιουργήθηκε ένας τεράστιος λάκκος εκεί. Άρα ήταν, αυτό το οποίο είδα και μου έσωσε τη ζωή. Διερωτούμε κι εγώ μέχρι σήμερα τι ήταν εκείνο το θαύμα που να με να το δω, να φύγω και σε 5 λεπτά να έρθουν τα αεροπλάνα να κάνουν την περιοχή σκόνη γιατί αν κάθομουν εκεί θα έρθουν ακριβώς τη ρουκέστα με συγχωρείς μέσα στα πόδια μου να εκκρίνουμε το. Το λοιπόν να γλιτώσω. Ούτε όνομα μου είπε όμως αλλά ούτε και μου μίλησε. Απλώς μου έδειξε με το χέρι και στο πλάι μου είδα εκείνη την τεράστια κουφή και ήταν έτοιμη να με φάει, και να καρπάξει. Είχατε το αίσθημα να παραμείνετε εκεί. Όχι, έφυγα μετά. Μόλις είδα αυτό το... το τούτο έφυγα, κάθισα κάτω από το δέντρο και είχε μια αεροπορία. Και δεν τις ρουκέτσες. Μάλιστα. Παρακαλώ, όπως μου το δει μια εξήγηση, αν και το είπα σε πολύ κόσμο, το λοιπόν κανείς δεν μπορούσε να μου δώσει μια εξήγηση για το φαινόμενο αυτό. Σας ευχαριστώ παρακαλώ, πολύ. Παρακαλώ εκεί τον καλεσμένο σας που τόσο ακούμε και χτυπούμε και αγαπούμε. Το λοιπόν να μας δώσει κάποια ανεξήγηση. Θα σας δώσει αφού μου επιτρέψετε να πάρω άλλη μια γραμμή που
παραμένει και περιμένει είναι ο κύριος Κώστας. Κύριε Κώστα. Ναι, πολύ καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα, κυρία Μιχαηλίδου, και στους κρεφούς καλεμένους σας. Και σε εσάς. Και χρόνια πολλά. Είστε καλά. Εγώ θα σας πω, κυρία Μιχαηλίδου, για μια Αγία, η οποία μόνο στην Πάφων υπάρχει, η Αγία Βριέννη. Mm-hmm. Είναι έξω από το χωριό Μαντριά προς την θάλασσα. Mm-hmm. Τα χρόνια τα παλιά, επειδή το χωριό από το 1963 πήγαν οι Έλληνες που μέσα και μέναν Τούρκοι, δεν την ήξερε κανένας αυτή την εκκλησία. Δεν ήταν εκκλησία, ήταν τάξη χαλαμένες πέτρες. Ένας Τούρκος βοσκός πήγε και έπιαν τις πέτρες να έκαμε την μάντρα του. Από την ημέρα που έπιαν τις πέτρες και έκαμε την μάντρα, αρχίσαν τα ζωντανά του και ψοφούσασαν. Ο ίδιος και η οικογένεια του αρρώστησε πολλά σοβαρά. Γιατροί εμπαίνε, γιατροί εμπαίνε, ήταν εχόμενος αυτός άνθρωπος των μάντρων. Τίποτε θεραπεία πήρε. Οπότε είδε μια γριά που πήγε μέχρι τη δεσίνη στη μάντρα με τέτοια άρρωστα του όπως ήταν. Και είδε την Ριάννα κάθε για μέ και λέει του για να γιάνωσε τα κομμάτια του δηλαδή του πρέπει να πάρει τις πέτρες μου στον τόπο που τις ήβρε. Μόνο μιας πήρε ο Τούρκος, πήρε τις πέτρες πράγματι όλες, έγινε αυτό και η οικογένεια του, ευαθιστήκανε, γίνηκαν χριστιανοί και τότε κοινοτάρχηνα του χωριού Μαντριά που ήταν αμυγές Τούρκικο από το 1963 μέχρι το 1954 κάποια εμεινέ κανού, έδωσε εντολή όποιος πλησίαζε εκεί να αγγίσει τα χέρια θέση μας στις πέτρες Τούρκος, τον επιλογολούσα. Τελευταίως, μέσα στο 80-82, ρωμάτισε μια από το ένα χωριό της Ευαγγείας Αμοχώστου που ξέρετε το όνομα και ήρθε η γυναίκα από την Αμόχωστο, εκεί που ήταν οι πέτρες, είναι παραθαλάσσια κρυσούα και με την βοήθεια και τους εράνους των χωριανών και των γύρω χωριών εκτίστηκε αυτή η εκκλησία της Αγίας Βριέννη, δεν υπάρχει στην Κύπρο και αν σας πω ότι την επισκέπτονται κάτω από 50 άτομα την ημέρα είναι ψεύτη. Άλλο των 50 άτομων θέλει για όλες τις αρρώστιες είναι μικροί παρέμοντες που εκκλησούνα για καθημερινός βρέχει, χωρίζει, μπουμπουρίζει. Θα μπει σε αυτοκίνητα να επισκέπτονται αυτήν την μικρά εκκλησία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήθελα, κύριε Ρίτα μου, κάτι τον κύριο Νεανίδη. Κύριε Νεανίδη, σήμερα είναι τα Χριστούγεννα των παλιοημερολογητών. Και δεν είναι μόνο οι Κύπροι, αφού νομίζω ότι έχουν σχίσμα. Έχουμε Ρουμάνους, έχουμε Ρώσους, έχουμε Γεωργιανούς και προλίγους έναν μπακάρο, σούπερ μας και ποπία. Και δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην Κύπρο μία, κύριε Ιωαννίδη, εκκλησία να παίρνουν, να γιορτάζουν για αυτή με το δικό του τρόπο τα Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά. Αν δεν κάνω λάθος. Και κάποιος παπάς από το Αλευτικό και είπε ότι πήρε τη λύση, κυρία Μιχαηλίδου, κάτω από την εκκλησία, κάτω από την εκκλησία του Αλευτικού υπόγειο, έκαναν εκεί μια εκκλησία με κάτι αυτό, ό,τι παγιωμολογείται θέλουν να πάνε. Μα δεν είναι κύριε Ιωαννίδη προς Θεού, είναι ντροπή μας. Εγώ αντράπηκα όταν μου είπε ο Ρουμάνος ή τον Παλκάνικο, η γυναίκα του, πού θα πάμε να μην είναι εκεί στην Αγία Παρασκευή του Κεροσκήπου. Λέει μου, πού θα πάμε να εμείς τώρα. Πιστεύουμε να γιορτάσαμε τα Χριστούγεννα, όπως εσύ λέει, αλλά θέλουμε να κάνουμε και εμείς τα δικά μας. Εντάξει κύριε Κώστα, μου κάνατε σαφές το ερώτημα σας. Κάνατε όλοι οι Κύπροι που 5 ευρώ σπίταμε. Κάνατε σαφές το ερώτημα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχω την εντύπωση έτσι πληροφοριακά ότι υπάρχει μια εκκλησία για τους Ρώσους που χρηματοδότησαν ήδη οι Ρώσοι στη Λεμεσό. Ελίτα μου, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί οι οποίοι δεν έχουν αποκοπή από την εκκλησία και δεν έχουν κάνει δικούς τους Μητροπολίτες και Αρχιεπισκόπους και Ιερείς δεν έχουν κανένα πρόβλημα να εορτάσουν τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και όλες τις γιορτές και τα πάντα στις δικές μας εκκλησίες. Είναι Ορθόδοξοι. Εκεί δεν υπάρχει. Τώρα μιλάμε για τους αποκομμένους παλαιοημερολογίτες οι οποίοι δεν ακολουθούν το ημερολόγιο το οποίο δέχθηκε η Εκκλησία. Επομένως η αποκοπή σημαίνει ότι φεύγεις από το σκόρπιο της Εκκλησίας και κάνεις του νου σου. Αυτοί έχουν πρόβλημα, ασφαλώς έχουν πρόβλημα και γιατί ζητούν από την Εκκλησία να δεχτεί αυτό που δέχτηκαν εκείνοι.
Η Αγία Βριέννη, τι ξέρετε? Την ξανάκουσα, ναι, την Αγία Βριέννη. Ξέρετε κάτι για την Αγία Βριέννη? Όχι, δεν ξέρω. Εσείς ξέρετε δεν ξέρω, κάτι? Ωραία. Πρέπει να μάθουμε πότε ορτάζει. Είναι δυνατόν όμως αυτή η Αγία, επειδή πήραν οι άνθρωποι τις πέτρες δίχως να γνωρίζουν να τους αρρωστήσει? Δεν είναι γιατί είναι κακία. Είναι μια μαρτυρία της παρουσίας η οποία ήταν άγνωστη και εφόσον υπήρχε ο ναός εκεί, έπρεπε να δοθεί ζωή και υπόσταση στην Εκκλησία και για να τιμάται η Αγία αυτή. Πέλα, πλύνεται Άγιος να αρρωστήσει κάποιον έστω και το Κοκκύπριο. Πολλές φορές όταν βεβηλώνονται Άγιοι χώροι υπάρχει η αντίδραση του ουρανού. Πώς εξηγείται αυτό? Η αντίδραση του ουρανού εξηγείται στις περιπτώσεις των βεβηλώσεων. Υπάρχει βεβήλωση. Συμφωνείτε, κύριε Πέτας? Βεβαίως συμφωνώ. Και είναι, όταν τιμωρείς ένα στρατιώτη που βάλει φυλακή, δεν πονάς. Και όταν το στέλνει στο δικαίωμα, είναι παραδειγματισμό των άλλων και στον προορισμό. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πιστεύω ότι είναι πιο αγάπη από αυτό. Αλλά δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Είναι αγάπη. Αν δεν ήταν αγάπη, γιατί δεν αγαπάνε ο Θεός. Τα όσα κάνουμε κάθε μέρα δεν πρέπει να είναι. Όχι ο Θεός, είναι αγάπη. Το επόμενο λεπτό. Αυτό με τις πέτρες δεν μπορεί να το χωρέσει λίγο το μυαλό. Προς παραδειγματισμό. Αν όντως αρρώστησαν οι άνθρωποι. Μα δεν έζουσε, πέθανε. Το να υποστεί κάποιος ένα συγκλονισμό για να συνέλθει, δεν είναι... Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα θέλω λίγο για το θαύμα αυτό του, που τέθηκε για να το εξηγήσετε. Ναι, το όραμα. Άκουσε, η ψυχή μας είναι το αιώνιο μέρος της ύπαρξής μας. Η ψυχή μας παρεμβαίνει πολλές φορές και παίρνει διάφορες μορφές. Είχε κάτι το πολύ εχθρικό στο πρόσωπο εκείνης της Αχιδρινάς, η οποία ήταν έτοιμη να καταπτύξει. Δηλαδή υπήρχε ο κίνδυνος του θανάτου του. Ποιος τον προειδοποίησε? Η ίδια η ψυχή του ή ο ανώτερος προστάτη... κόσμος. Ναι. Κάποιος «ον» από την άλλη πλευρά, ναι, το οποίο παρενέβη για να του σώσει τη ζωή. Διότι το καντήλι του, να το πούμε απλά, είχε λάδι. Έπρεπε να ζήσει ο άνθρωπος αυτός. Αυτό θέλω. Γιατί για μερικούς ανθρώπους έχει λάδι και παρεμβαίνει ο Άγιος και σε σώζει, και για άλλους... Είναι η ψυχή σου. Είναι η ψυχή σου που επιλέγει. Είναι η ψυχή σου. Και ο Άγιος παρεμβαίνει, επιλέγει, αλλά και η ψυχή σου παρεμβαίνει. Επιλέγει την έξοδό σου. Η ψυχή μας είναι ο εσωτερικός μας κυβερνήτης. Ναι. Είναι το αιώνιο μέρος. Είναι το θείο μέρος που έχουμε. Είναι η πνοή του Θεού. Ναι. Λοιπόν, αυτή η αιώνια ζωή που έχουμε μέσα μας είναι εκείνη που μας κρατάει και στην αιωνιότητα. Γι' αυτό πάμε στην άλλη πλευρά και ζούμε. Είναι γιατί έχουμε ψυχή, δεν είμαστε άψυχα όντα. Όταν η ανθρωπότητα θα ανακαλύψει τι εστί ψυχή, τότε πολλά πράγματα θα αλλάξουν σε αυτόν τον οργανισμό. Άρα επιλέγουμε και λίγο την έξοδό μας. Αυτό που όχι, το η ψυχή μας επιλέγει. Εμείς δεν επιλέγουμε τίποτα. Μάλιστα, εμείς είμαστε προσωπικότητες, έχουμε το μικρό μας εγώ. Και με ποια κριτήρια επιλέγει να φύγει σε κάποια πιο μικρή ηλικία? Εάν έχουμε επιτελέσει την αποστολή μας σε αυτή τη γη, τότε αποφασίζει να εκενώσει το φορέα. Αν είμαστε γονείς, αν είμαστε άνθρωποι δραστήριοι. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη. Ναι. Αλλά αν είναι να παιδαγωγηθούν άνθρωποι και ο ίδιος ο οποίος υφίσταται, τότε το σχέδιο του Θεού είναι να οδηγεί τους ανθρώπους σε καλύτερα σχήματα μέσω της παιδαγωγίας. Άρα είναι θέμα σωτηρίας της ψυχής πια, όχι θέμα σωτηρίας του σώμα. Σωτηρία... Είναι σωτηρία του ανθρώπου, του ανθρώπου, όχι του σώματος του ανθρώπου. Όχι, του ανθρώπου ως προσωπικότητας. Ναι, θέλω να πω ότι μπορεί κανείς να φύγει και να πεθάνει για να σωθεί τι? Ο άνθρωπος έχει σχέσεις με πολλούς άλλους. Όλοι μας μαθαίνουμε. Η μεν από τους δε και η δε από τους μεν. Συνεπώς αυτό το κεφάλαιο των σχέσεων είναι τεράστιο, Ελίτα μου, και έχει σχέση να κάνει και με τη δικαιοσύνη του Θεού και με την αγάπη του Θεού και με την παιδαγωγία του Θεού και με πολλά άλλα πνευματικά θέματα. Θέλω να πάμε και λίγο στα χωριά μας, στα κατεχόμενα χωριά μας. Είχαμε Αγίους εκεί που δεν έχουμε απέδω. Δεν ξέρω, κύριε Πεντάς, θα μας τα πείτε. Πάρω δύο τηλέφωνα, επιστρέφω να σας ακούσω και να φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο και τους υπόλοιπους μας καλεσμένους. Εσείς θα παραμείνετε κοντά μας. Κυρία Παναγιώτα πρώτα. Ναι. Γεια σας, κυρία Παναγιώτα. Κυρία Λίτα μου, γεια ναι. σου. Γεια σας. Χρόνια πολλά. Και σε εσάς. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Συγγνώμη, θέλω να ρωτήσω κάτι για τον εγγονό μου. Εχθές ήταν στην εκκλησία και είχαμε στο ιερό, γιατί πάει το ιερό, μπαίνει κάθε Κυριακή και βοηθά.
και είναι το Ευαγγέλιο που ήταν στην Αγία Τράπεζα, λέει, και μετροφιλούσαν τα φύλλα του Ευαγγελίου. Και χωρίστηκε ο μικρός, 9 χρονών είναι. Α, τα είδε να κινούνται μόνα τους. Κάθε ήταν έξω και κάνουν τον αγιασμό, ναι, κατάλαβες. Α, και κινούνταν μόνα τους. Ναι, κινούνταν μόνα τους, λέει. Ήταν το Ευαγγέλιο που κινούνταν τα φύλλα του Ευαγγελίου. Ωραία. Θα μας το απαντήσουν, θα πάρω όμως, να μου επιτρέψεις να πάρω άλλο ένα τηλέφωνο. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, για απάντηση. Αυτό δείχνει ότι πρέπει να τα μετροφιλήσει ο ίδιος, να μάθει το Ευαγγέλιο και να καταλάβει το βάθος και το ύψος της σοφίας του Θεού που υπάρχει εκεί και να καθοδηγήσει τη ζωή του βάσει του Ευαγγελίου. Κυρία Μαρία, παρακαλώ. Για την Αγία Φλέλη που είπατε, εγώ την διάβασα, ήταν η ηγουμένη του μοναστηριού που αγίασε η Αγία Φευρονία Ιωσιομάρτυρος, Ιωσιομάρτυρα και γιορτάζεται 25 Ιουνίου η Αγία Φευρονία και η θεία της ήταν ηγουμένη και ήταν η Αγία Βριέννη. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να στον Ιερό Συναξαριστή, ναι, ναι, ναι. Ιουνίου, θα υπάρχουν αρκετές σελίδες. Την ευχαριστούμε. Εγώ κύριε... θα πάω σπίτι μου, θα το κοιτάξω. Να το κοιτάξουμε, μάθαμε και κάτι καινούργιο. Κυρία Έλλη. Ναι, μαμά. Ναι, παρακαλώ. Γεια σας. Γεια, κυρία Ελίτα μου, εγώ είμαι το όσυγα από την περιοχή της Κυθρέας. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα χαμηλό. Η οικογένειά μου, προσωπικά εμένα, ήταν πολιτικών πάρα πολλά, πιαστήκαν εχμάλωτες, πέρασαν πάρα πολλά βάσανα. Στην περιοχή της Κυθρέας και της Γόνης, βιαστήκαν πολλές νεαρές κοπέλες πάνω στην Αγία Τράπεζα. Αχ, Θεέ μου, Παναγία. Πάνω στην Αγία Τράπεζα. Πάνω, θέλω να κλάψω, πάνω στα σκύδια τους σχηματίζαν τον Ετοχέγγαρα. Και έγινε ένα θαύμα. Πού είναι τις πέτρες της Αγίας Βρεώνης, πώς είναι δυνατόν να γίνουν τούτα τα πράγματα. Εμάς που εξορίστηκε ο εγκλησμός που έκαναν τούτα βάσανα, ο άντρας μου ήταν στο Γιώργιο Πονέμα και μου μόνη μου εγώ. Έχετε δίκιο, κυρία Ελίνα, αυτές οι ερωτήσεις, βεβαίως. Είναι αυτές οι ερωτήσεις και πραγματικά δεν μπορεί κανένας ίσως να δώσει απάντηση. Κύριε Πετάση, θέλετε να απαντήσετε. Να μην βιάζετε. Δηλαδή. Διότι υπάρχει και η Θεία Δίκη, υπάρχει και η τιμωρία. Μήπως ο Γερμανός δεν εποβάτησε την Έλλη και τα αλμυράρια της θάλασσας δεν έβρεξαν το εικόνισμα της υπεραγίας Θεοτόκου όταν έγινε το ελιτάνευσης. Δεν πλήρωσε ο Γερμανός. Πώς βίαζαν όμως τις κοπελίτες. Βίαζαν, έκαναν ένα μάθημα, ναι. Βίαζαν στην Αγία Τράπεζα, ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι θα μείνουν αυτά όλα τιμώρητα. Πού, στην αιωνιότητα θα τιμωρηθούν, να μην βιαζόμεθα, στο... ναι. Δεν υπάρχει χρόνος στον ναι. Υψιστό. Άκουσε, ναι, Ελίτα μου, το θέμα που θέτει η κυρία είναι το θέμα του κακού. Είναι ένα ευρύ φιλοσοφικό και μεταφυσικό πρόβλημα και το πότε οι δυνάμεις του κακού θα ιτηθούν σε αυτόν τον πλανήτη, αυτό το ξέρει ο Κύριος και όσοι είναι γύρω από τον Κύριο. Η αποκάλυψη του Ιωάννου, την οποία συζητήσαμε πολλές φορές στα προγράμματά σου, δίνει την νίκη στο εσφραγμένο αρνείο. Και οι κοπέλες αυτές ανήκουν στην πλευρά του σφαγμένου αρνίου και είναι θύματα αυτής της μεγάλης βίας και της αδικίας που έγινε εις βάρος τους. Εγώ είμαι από εκείνους που πιστεύουν στην νίκη των δυνάμεων του πνεύματος και του φωτός και κάποια στιγμή το φως είναι που νικά το σκοτάδι. Και επομένως για τους χρόνους και τους καιρούς τους ξέρει μόνο ο πατήρ, το είπαμε και άλλη φορά σε αυτό το πρόγραμμα. Και επομένως ας έχουμε υπομονή, όπως είπε ο αγαπητός κ. Πετάσης, για να δούμε κάποια μέρα το κομμένο χέρι του Σαρακινού. Ναι, αλλά υπάρχουν ερωτήσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις. Γιατί κάποιους τους βοηθούν, γιατί κάποιους τους αγνοούν, γιατί κάποιοι έχουν αυτή την επαφή, γιατί κάποιοι δεν την έχουν. Άκουσε, Ελίτα μου. Άμα ρωτήσεις τους Μικρασιάτες, οι οποίοι ήταν... Η χώρα εκεί γεμάτη Αγίους και είναι Αγιοτόχος, έζανε μεγαλύτεροι πατέρες και μεγαλύτεροι γέροντες και οι οποίοι εξεριζώθηκαν και καταστράφηκε η Μικρά Ασία, έχουν εξίσου ερωτήματα. Το μέγα ερώτημα είναι το πρόβλημα του κακού. Κάποια μέρα αφιέρωσε ένα, δύο, τρία προγράμματα να μιλήσουμε για αυτό το μεγάλο κεφάλαιο. Δηλαδή αν σου απαντήσω πιο φιλοσοφικά θα μου πεις μιλώ δύσκολα.
και με το δίκιο σου. Με ξέρετε, Χρόνια. Κύριε Βεντάτση, ένα λεπτό να πάρω το τελευταίο τηλεφώνημα για να υποδεχθούμε σε πολύ λίγη ώρα την κυρία Δωρίτα Βοσκαρίδου που θα μας μιλήσει για τα πρόσφορα. Την κυρία Σοφία Παφίτη που είναι από το Αργάκι Μόρφου, γιατί υπάρχει ολόκληρη τελετουργία γύρω από τα πρόσφορα και την προσφορά ουσιαστικά προς τους Αγίους, καθώς επίσης και τον φίλο κύριο Κώστα Παπαγεωργίου που θα μας μιλήσει επίσης για όλα αυτά τα της παράδοσης. Ένα τηλέφωνο να το πάρουμε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Σας ακούμε. Δεν ακούσα από την αρχή την εκπομπή σας. Αλλά μου είπαν από το κοντρόλ ότι ο κύριος Ιωαννίδης αναφέρθηκε στο ένας Άγιος για κάθε όπλο. Προστάτητα του πυροβολικού προστάτητης. Ο κύριος Πετάσης αυτό το ανέφερε. Ναι. Ο κύριος, τέλος πάντων. Ναι. Εκείνο το οποίο θέλω να επεκτείνω πολιτικό είναι το εξής. Πώς βλέπει η θρησκεία ή πώς αντιμετωπίζει η θρησκεία τους βασιλείς και ψάζουμε στους ναούς νίκας της βασιλεύσης και ευλόγησαν τα όπλα τα ιερά. Υπάρχουν όπλα ιερά. Δηλαδή ο Χριστός, ο Θεός, συμφωνούν ότι πρέπει με τα όπλα να κάνουμε πολέμους. Αυτή είναι η ερώτηση, διότι σαν να πηγαίνουμε πίσω στην αρχαία Ελλάδα που είχε θεόν του πολέμου, θεόν του... Είναι κάτι... πολύ ωραία ερώτηση. Ναι. Υπάρχει κάτι... ιερός πόλεμος, δηλαδή υπάρχει... Κάτι που η χριστιανική θρησκεία διδάσκει αγάπη, δεν διδάσκει πόλεμο. Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάρω άλλη μια ερώτηση στον κύριο Ανδρέα. Κύριε Ανδρέα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ναι, Ανδρέας Πολυκάρπου λέγομαι. Μάλιστα, κύριε Πολυκάρπου. Εγώ ήμουν παλιά άρρωστος το 2010. Είχα πάθει θρόμπο συγκατιούσα στα ορτής και ανέβρισμα να νιούσα στα ορτής και με πήρα στο νοσοκομείο φυτό. Έμεινα αρκετές μέρες φυτών στην εντατική και δεν συνέρχομαι. Δεν πάμε αν είναι το ίδιο πράγμα που ξύπνησα. Είδα έναν όραμα πολύ φανταστερόν και για να μην το πω όλων και εμφανίστηκε μπροστά μου μια γυναίκα μορφή Αγία. Μετά που είδα δύο-τρεις ο αδερφός μου που είχε πεθάνει μου είπε τι γυρεύεις εδώ ρε Ανδρέα, τι έχεις δουλειές, έναν κουμπάρο μου. Μετά εμφανίστηκε μπροστά μου αυτή η γυναίκα μέσα από μια ομίχλη και μου έδωσε, ζήτουσα νερό εγώ και δεν μου έδωσε κανένας και μου έδωσε αυτή. Φυσικά είναι πολύ μεγάλη ιστορία που είδα, αλλά λέω συντομία. Το πρωί συνήθω, όταν με πήρα στο θάλαμο το βράδυ, το μεσημέρι, το βράδυ είπα σε μία ψυχολόγο που ήταν εκεί κοντά μου και μία σύστερο ότι είδα αυτό το πράγμα και μου λέει κύριε Ανδρέα θα είναι την Αγία Αναστασία τη φαρμακολήτρια που είδε γιατί γιορτάζει σήμερα 22 του Δεκέμβρη. Και εγώ αναζητούσα, δεν ήμουν άνθρωπος της εκκλησίας, πίστευα αλλά δεν ήμουν άνθρωπος να τρέχω τις εκκλησίες και να φανταστείτε κοινώνησα όταν ήμουν δημοτικό σχολείο. Ζήτησα αμέσως να κοινωνήσω και μετά ζητούσα εκκλησία της Αγίας Αναστασίας. Και μου είπαν ότι έχει στη Θεσσαλονίκη και ήμουν έτοιμος να πάω όταν έγινα καλά. Μετά έμαθα ότι υπάρχει στην Κύπρο και πήγα. Στο λιθροδόντας το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος η εκκλησία είναι η Αναστασία. Όταν πήγα, επειδή το είχαμε πει σε κάτι ξαδέρφες της γυναίκας μου, όταν πήγα στην εκκλησία, ηγουμένη ήταν η ώρα 3, τους ζήτησα συγγνώμη για την ακατάλληλη την ώρα, αλλά τους εξήγησα τον λόγο ότι ήμουν άρρωστος και ξέρω εγώ. Και μου λέει, έχω μάθει την ιστορία σου και κάθισε να σε ρωτήσω κάποια πράγματα. Όταν με ρώτησε πώς είδα αυτήν την γυναίκα, της είπα μορφή Αγίας. Και μου λέει, τι ρούχα φορούσε, μαύρα, ό,τι της λέω, καφέ σκούρα. Τι μαντήλα φορούσε, μου λέει, λέω της άσπρη. Και μου φέρνει την εικόνα και ήταν η ίδια που είδα. Και μετά αγόρασα και το βιβλίο της ιστορίας της και γράφει ότι η Αγία Αναστασία ήταν χριστιανή, αλλά ήταν στη Ρώμη που ήταν ειδωλολάστρε. Και καταστρέφονταν οι χριστιανοί, φυλακίζονταν. Και αυτή πήγαινε καθημερινά και έπαιρνε φάρμακα στους χριστιανούς που βασανιόνταν για να θεραπευτούν. Άρα λοιπόν πιστεύω εγώ και αυτό ζητώ για μια ανεξήγηση από τους κυρίους που είναι εκεί. Ειλικρινά. Αν πιστεύω αυτά τα πράγματα σωστά. Σας ευχαριστώ. Ότι το ποτήρι αυτό ήταν το φάρμακο
που ήθελα εγώ να πιω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα αρχίσω από τον κύριο Πετάση. Ο πρώτος ακροατής που έχει πει για τα όπλα, πρέπει να του πω ότι εμείς κάνουμε ένα αγώνα αναμυντικό και όχι επιθετικό. Και εμείς στην Κύπρο και το ελληνικό έθνος. Αλλά όταν ο Τούρκος έρχεται για τα παντήτα, ιεράσου τα όσια σου, βιβλίες ο κλησίες σου, όπως είπε προηγουμένως, ότι πάνω στην Αγία Τράπεζα ανεβίαζαν κορασίδες αδερφές μας, παιδιά μας. Όταν έρχεται με το όπλο να σκοτώσει την Πετάσινα και τα Πετασόπουλα, τι θα κάνεις εσύ, αν δεν υποστηρίξεις τον εαυτό σου, σημαίνει ότι... Άρα μόνο αμυντικά. Εμείς είμαστε αμυντικά. Μάλιστα. Γι' αυτό η Εκκλησία μας ευλογεί τα όπλα, γιατί εμείς αγωνιζόμαστε για την πίστη και την πατρίδα. Απάνω σε αυτό το όνειρο θέλω να σταθούμε λίγο. Υπάρχει Θεός και έχω και εγώ εμπειρίες. Να πω και εγώ κάτι... Μισό λεπτό. Να ολοκληρώσει κύριε Πετάση, τι εννοούσατε, είχατε εμπειρίες. Με Αγίους. Βεβαίως. Στον αγώνα της Ιώκας μετά στο στρατό. Δηλαδή. Και προσωπικές εμπειρίες. Δηλαδή. Και θα ακούσω και τον κύριο. Δηλαδή, γράφεσαι μέσα στο βιβλίο μου στον παρακλητικό κανόνα που έβγαλα τώρα αυτό τη Χαρδαγιώτη. Ναι. Όταν είμαστε καταζητούμενοι. Ναι. Η Παναγία η Χαρδαγιώτη ήταν γειτόνισσα μου, την οποία υπεραγαπούσα ήταν η προστάτη μα, η Παναγία η Χαρδαγιώτη. Η οποία ήταν από την Κωνσταντινούπολη. Θα δείτε το. Με την άδεια τη Κωνσταντινούπολη. Την έφερε ο Χορδάκη, γι' αυτό λέγεται Χορδαγιώτη. Χαρδαγιώτη έγινε μετά. Επί Αγκροκρατία τα κατάστοιχα είναι Χορδαγιώτη. Εκεί μου είμαστε το βράδυ και βλέπω ότι είμαστε στην Παναγία τη Χαρδαγιώτη. Τώρα που με ακούς θα πούμε, μα εγώ δεν έχω τα 400. Δεν είμαι κανέναν παιδί που να πω γελάστηκα, και έκανα, γεύκασα και φαντάστηκα. Λοιπόν, και βλέπω ότι κάναμε λιτανία, λιτάνευση στην Παναγία τη Χαρδαγιώτη. Και την βάζαμε στο νότιο τμήμα τη Εκκλησία όταν βγαίναμε έξω. Είχε μια υποδοχή στον τοίχο τη Εκκλησία, βάλαμε την εικόνα εκεί και έκαναν τι παρακλήσει. Την ημέρα τη και την τρίτη λαμπρά. Βλέπω την Παναγία μου λέγει φύγετε. Έκαμε με τσι, φύγετε από το κρυσφύγετο. Εξυπνήσα. Άρα παιδί μου, μα τι γίνεται. Ξανακοιμούμαι ότι βλέπω την Παναγία μου λέγει φύγετε. Ξυπνώ τους συντρόφους. Του λέω παιδιά, να φύγουμε διότι αυτό είναι αυτό σημαίνει. Μα είναι από παθήν λαλού μου μάστρε, τώρα άτσι ώρα. Ρώτησα, μα είναι Παναγία του, τι είστε πιο φορές, πρέπει να φύγουμε. Με τα 15 λεπτά πήγαν οι Εγγλές στο κρυσφύγετο. Επίαμε όχι μακριά, πήγαμε μισό χιλιόμετρο σε άλλον κρυσφυγέρο και μπήκαν οι Εγγλές. Εξηγήστε μας. Κύριε Ανίδη, πρέπει να μας εξηγήσει κάποιος. Δεν γίνεται. Μου, γιατί ο κύριος έτσι. Προηγουμένως μίλησα για την ψυχή. Ο κύριος Πετάσης και ο κύριος προηγουμένως, η ψυχή του πολλές φορές του έστειλε μήνυμα. Πολλές φορές το δίνει είτε η μορφή ενός Αγίου ή μιας Αγίας. Παρεμβαίνει για να σώσει τον άνθρωπό της που είναι δικός της άνθρωπος και παίρνει αυτή τη μορφή για να σώσει. Η δεν είναι μέσα μας. Είναι μέσα μας, είναι ο μέσα μας Χριστός. Α, είναι ο καθαρός μας εαυτός. Ο ανώτερος μας εαυτός, ο τέλειος μας εαυτός, προς τον οποίο δίνουμε διαρκώς και αγωνιζόμαστε να τον πραγματώσουμε, έτσι όπως να τον γνωρίσουμε. Έτσι όπως το λέμε, είναι σαν να το να πεθαίνουμε, είναι κάτι κακό. Δεν μας έχει προστατέψει, δηλαδή και πεθάναμε. Ενώ μας έχει προστατέψει και ζήσαμε. Ο Θεός έδωσε πράγματα κακά, δεν έδωσε τίποτα. Γι' αυτό σας ρωτώ. Γιατί λέμε μας έσωσε, επειδή παραμείναμε στην ύλη. Το αίσθηκτο της αυτοσυντήρησης μας θέλει να ζήσουμε. Αλλά για την ώρα που θα πρέπει να φύγουμε, ο Κύριος αποφασίζει, η ψυχή μας αποφασίζει, ο μέσα μας Θεός αποφασίζει. Συνεπώς, το θέμα του θανάτου είναι ένα μεγάλο θέμα, τουλάχιστον όσον αφορά την ώρα της εξόδου κάποιου ανθρώπου. Αλλά δεν είναι χάρη που μας έκανε ένας Άγιος και παραμείναμε εν ζωή. Το να μείνουμε στη ζωή, υπάρχει λόγος για να μείνουμε. Και επομένως, το ότι μας κράτησε στη ζωή μέσω του μηνύματος του παραδείγματος που ανέφερε προηγουμένως ο κ. Πετάσης, αυτό σημαίνει ότι οφείλαμε, είχαμε λάδι στο καντήρι μας και υπήρχαν λόγοι για να μείνουμε. Υποχρεώσεις και λοιπά, μαθήματα να πάρουμε. Όσον αφορά τους, την ευλογία των όπλων που ανέφερε ο προηγούμενος τηλεθεατής, έχω να πω το εξής. Ανέφερα τις δυνάμεις του σκότου, το κακό. Το κακό θα πρέπει να το πολεμούμε αμήλικτα. Και πολλές φορές Άγιοι έχουν πολεμήσει και ο αρχιστράτηγος των ουρανίων δυνάμεων, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, πολεμά το κακό. Κρατά δίστομο μάχαιρα. Επομένως,
ο πόλεμος δεν είναι προς τους συνανθρώπους μας. Είναι προς τις δυνάμεις του κακού που εκφράζονται μέσα από κάποιους ανθρώπους. Παραδείγματος χάρη τους Ναζί, δεν έπρεπε να τους πολεμήσουμε. Τους φασίστες δεν έπρεπε να τους πολεμήσουμε. Τους δικτάτορες που σκόπισαν το κακό. Μια ομοί ερώτηση, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο. Υπάρχουν άγιοι που μας προστατεύουν? Βεβαίως υπάρχουν. Ή τελικά είναι η ψυχή μας που μας αφήνει ζωντανούς και μεταμορφώνεται σε Άγιο και είναι το καντήλι μας περισσότερο? Πολλές φορές είτε η ίδια η ψυχή μας μας προειδοποιεί για κάποια πράγματα και μας καθοδηγεί, εάν έχουμε ευαισθησία και δεχτούμε είτε μέσω του ονείρου είτε οράματος, ή και Άγιοι, πραγματικοί Άγιοι από την άλλη πλευρά παρεμβαίνουν στο φυσικό πεδίο και μας καθοδηγούν. Σας είχα πει μια εμπειρία με Αγία. Δεν ήξερα την παρουσία της Αγίας Μαύρης. Δεν γνώριζα. Είχα πει στον κύριο Ιωαννίδη τις προάλλες ένα όνειρο. Την ημέρα της όμως που γιόρταζε, δίχως να το ξέρω. Αυτό τι ήταν, σύμπτωση? Όχι. Ήταν μια αποκάλυψη που έγινε είτε μέσω της ψυχής σου, η οποία έχει παντογνωσία, δεν έχει πανταχού παρουσία, παντογνωσία έχει, είτε η ίδια η Αγία σου τα αποκάλυψε. Σου ανέφερα και εγώ την περίπτωση προετών που είχα την αποκάλυψη του ονόματος του Μεγάλου Αρχαγγέλου Ουριήλ στην Διεθνή... Άρα μας αποκαλύπτεται η Αγία. Όπως ο Άγιος Ραφαήλ αποκαλυφθεί στη Βασιλική Ράλη και στις άλλες περιπτώσεις στην... Έρχεται η στιγμή της φανέρωσης. Θα πάμε τώρα οπωσδήποτε σε διαφημίσεις. Θα πάμε να δούμε και ένα ρεπορτάζ για τους Άγιους. Θα δούμε, έχουμε πλάνα νομίζω από χωριά μας που θα δούμε όταν επιστρέψουμε, γιατί είχαμε αφήσει και κρεμή αυτή η ερώτηση για τους Άγιους Προστάτες. Για τους Τεμπέληδες θα δοθεί απάντηση. Για τους? Για τους Άγιους του Τεμπέληδες. Με το αυτό που θα σου πω θα δοθεί απάντηση για την ερώτηση που έκανα. Ωραία. Γιατί έχουμε μπροστά την παραγωγή. Να κάνω μια παρατήρηση για τα αυτά όλα. Να μην συγχαίουμε την αγιολογία με τη λαογραφία. Ναι. Τώρα περνάμε λίγο περισσότερο σε λαογραφία. Η λαογραφία είναι ένα, και η εθνογραφία και η αγιολογία είναι άλλο. Θέλει μια προσοχή εδώ πέρα. Συμπάθων παραδείγματος χάρη, υπάρχει και ο Άγιος Ματσουχάρης. Το αγαπητικό σου αγαπητό. Τέτοιος Άγιος υπάρχει, διότι προστατεύει τις ματσούκες το βοσκό. Από την αγιολογία περνάμε τώρα περισσότερο σε λαογραφία. Θα είστε κοντά μας. Να μην τα ανακατέψουμε. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Για ορισμένους είναι ανεξήγητα φαινόμενα, για κάποιους άλλους τυχαία συμβάντα, για όσους όμως έχουν πραγματικά το Θεό μέσα τους, δεν πρόκειται παρά για θαύματα. Μπορεί οι δοκιμασίες και οι δυσκολίες στη ζωή να είναι πολλές. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις ο άνθρωπος καταραίει μπροστά σε αυτές και η πίστη του χλωμίζεται. Όμως όποιος μπορεί να δει τα πράγματα με καθαρό μυαλό, μπορεί να συνεχίζει να ελπίζει σε ένα θαύμα. Οι ασθένειες, σωματικές και ψυχικές, είναι ο κυριότερος λόγος που οδηγεί τον άνθρωπο κατά τις δύσκολες στιγμές, τις ώρες απόγνωσης, στην επίκληση της θείας δύναμης. Όταν οι δυνάμεις αρχίζουν να εξαντλούνται, όταν οι ιατρικές ελπίδες αρχίζουν να εξανεμίζονται, ο άνθρωπος καταφεύγει στην προσευχή. Προσεύχεται στην Παναγία, στο Χριστό, αλλά και στους Αγίους που με τη βοήθεια του Θεού επιτελούν καθημερινά θαύματα. Η πίστη σώζει, γι' αυτό οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αδύναμη θέση φροντίζουν να ανάβουν λαμπάδες, να χαρίζουν τάματα, ακόμα και αν χρειάζεται να ταξιδεύουν για να τα εκπληρώσουν. Οι Κύπροι ανέκαθεν ταξίδευαν για να προσευχηθούν και να εκπληρώσουν τα τάματά τους, πότε στο Άγιο Όρος, πότε στους Αγίους Τόπους, πότε στην Παναγία της Τίνου. Τα τελευταία χρόνια όμως, οι θρησκευτικοί προορισμοί των Κυπρίων αυξάνονται, καθώς ζητούν να προσευχηθούν σε διάφορους θαυματουργούς Αγίους, τόσο στην Ελλάδα, όσο και εκτός αυτής. Από τους πλέον θαυματουργούς Αγίους, στον οποίο οι Κύπριοι αναποθέτουν τις ελπίδες τους για ίαση, είναι ο Άγιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης, το μοναστήρι του οποίου βρίσκεται στην Ιεριχώ. Ανέκαθεν όμως οι Κύπριοι ταξίδευαν και στα νησιά για να προσευχηθούν στους Αγίους τους, κουβαλώντας μαζί τους λαμπάδες και διανύοντας χιλιόμετρα, είτε με τα γόνατα είτε περπατώντας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Εκκλησία των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνη στη Μυτιλίνη, του Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά, αλλά και ενός από τους πιο σύγχρονους Αγίους, του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα. Θαύματα βίωσαν Κύπροι και στην Άντρο, όπου εκεί υπάρχει μία από τις πολλές εκκλησίες της Προστάτηδας Αγίας των Παιδιών, της Αγίας Μαρίνας, με τη θαυματουργή της εικόνα. Πλέον, στις μέρες μας, πολλά είναι τα τάματα των Κυπρίων, ακόμα και στην Αθήνα, στη Νέα Μάκρη, όπου εκεί βρίσκεται το σκήνομα του Οσίου Εφραίμ, που ανακηρύχθηκε σε Άγιο μόλις το 1998,
αλλά ακόμα και στην Εύβοια, όπου εκεί βρίσκεται το σκήνομα του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, όπως το μετέφεραν από τον Ευρωκόπη μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Η πίστη σώζει, και αυτό είναι αποδεδειγμένο. Ακόμα και οι άπιστοι κάποια στιγμή το αντιλαμβάνονται. Ό,τι προσφέρουμε στους Αγίους μας. Καλωσορίζω τη Σοφία Παφίτη, την αγαπημένη Σοφία από το Αργάκι Μόρφου, μαζί με ένα καλάθι πρόσφορα. Μάλιστα. Λοιπόν, να καλωσορίσω και τους άλλους μας καλεσμένους, την κυρία Δωρίτα Βοσκαρίδου που είναι συγγραφέας ερευνήτρια. Έχετε κάνει ολόκληρη πραγματεία πάνω στο πρόσφορο, αντιλαμβάνομαι. Στο πρόσφορο και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Σε όλη την ιστορία του ψωμιού. Μάλιστα. Αποτέλεσμα αυτής της εργασίας ήταν το βιβλίο «Το πλουμιστό ψωμί της Κύπρου» και στη συνέχεια το μουσείο που έχω δημιουργήσει στη Λέμεσο. Και πού βρίσκεται, να πούμε. Το μουσείο είναι στην Γρηγόρη Αυξεντίου, σε ένα παλιό σπίτι, στο κέντρο της Λέμεσου. Λοιπόν, και τον κύριο Κώστα Παπαγεωργίου, συγγραφέα ερευνητή, ο οποίος θέλει οπωσδήποτε να μας πει κάτι για την Αγία Βριέννη. Και μετά να πάμε στην κυρία Σοφία. Συμπληρωματικά με τα όσα έχουν λεχθεί ενίτα πρέπει να πούμε ότι η Αγία Βριέννη είναι Κυπρία Αγία, πραγματικά κατάγεται από την Πάφο, ασκήτεψε έξω από τα μανδριά της Πάφου, είναι από τις πρώτες χριστιανές ασκήτριες, μάλιστα υπάρχει και η εικόνα της Αγίας πολύ παλιά στην Ιερά Μονή Χρυσολογιάδησας, πάνω στην οποία αναγράφεται σε επιγραφή το όνομα της Αγίας. Λέγεται και Αγία Βριώνη. Εκτός που Αγία Βριέννη, Βριώνη νομίζω είναι και η Αγία, λέγεται και Αγία Βριώνη και εορτάζεται από την Εκκλησία της Κύπρου στις 2 Αυγούστου. Όχι. Υπάρχει στα Κύπρια μηνιαία. Ξέρουμε τι προστατεύει. Δεν ξέρω αν έχει... Κοίταξε, αυτές το τι θεραπεύει είναι, ο λαός τα έχει αποδώσει. Μάλιστα. Δεν είναι ο Θεός, δεν είπε ότι η Αγία Ειρήνη... Και όχι τυχαία. Όχι τυχαία. Ναι. Μέσα από κάποιες εμπειρίες, μέσα από κάποιες παρακλήσεις, οι πιστοί θεωρούν κάποιους Άγιους προστάτες τους. Εσείς ποιο προστάτη έχετε? Εγώ έχω τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Ο κύριος Ιωαννίδης. Προστάτη. Εγώ έχω την Παναγία. Την Παναγία. Εσείς κύριε Πετάση. Παναγία Χαρτακιώτη και ο Γιώργος Δημητριανός. Η Σοφία μας. Τον Ιωάννη τον πρώτο μου που τα σκάτσει. Κύριε Βοσκαρίδου. Την Παναγία. Θέλετε να μας πείτε ένα τραγούδι για τον Απόστολο Ανδρέα. Θα σας πούμε. Θα δούμε και πλάνα από τα κατεχόμενα χωριά μας τώρα και τις εκκλησίες μας από εκεί που δεν λειτουργούμε δυστυχώς. Πάμε να σας ακούσουμε κύριε Σοφία μου. Το τραγούδι. Ναι, ναι, ναι. Το που χτίσει το μοναστήρι είναι από στον Ανδρέα. Κι καστο ριζο καρπασόν έγινε και έβαλα στην ιδέα να εκκλησία να χτίσουν τα Αποστόλου του Ανδρέα. Να χτίσουν και να δοξαστεί τα Αγίου το όνομα του που πάνω που το σπηλαίο και το αγιασμά του. Και πιο άνθρωποι πιστικοί που μέσα στο καρπάσι φέρνουσιν πρώτο μας τώρα να τον εισκεδιάσει. Ούσε την τέχνη του πολύ και την ιδέα μια άλλη, αμάν εξορτώσε ποτέ το σχέδιο να βγάλει. Υπένω το πως εσθενός και θέλει να το ξορτώσει το σχέδιο της Εκκλησίας για να το τελειώσει. Κι ήρθεν η χάρη στα Αγίου για να θαυματουργήσει κι ένας τυφλός ακούει τους που θέλει να προσκυνήσει. Λοιπόν, να πάμε... Λάλη και λέει ο τυφλός, πείτε μου το και εμένα τα σχέδια που κάνετε αν είναι κανονισμένα και μην παραξενεύκεστε γιατί ρωτώ παιδιά μου γιατί μου μας προτσέχτιζα και γιος τα πρότεινά μου. Σαν του πασίν το σχέδιο κι αν είχε σχεδιάζει το πρώτο μας τώρα στορεί και τον τύφλο θα μάζει. Κι ήρθεν η χάρη στα Αγίου για να τα ματουργήσει και φτιά του φως στα μάτια του να δυνατέ να χτίζει. Τι είναι αυτό κυρία Σοφία? Πολλοί εχτίζαν ωραία και άλλοι εβουρκούσα, άλλοι ψουμί κι άλλοι νερό και άλλοι εταλούσα. Μην μας πείτε περισσότερο γιατί θα πάρουμε όλη την ώρα. Είναι πολύ σημαντικό. Πείτε μου εσείς το γράψατε αυτό.
Είναι δικό σας αυτό που μας τραγουδήσατε. Ναι. Εσείς το γράψατε. Εγώ το γράψα. Έχω το και στο συντή, κυρία Γίνη. Ωραία. Λοιπόν, άρα, εσείς τώρα ονομάζεστε κυρία Παφίτη, αλλά κατάγεστε από το Αργάκι Μόρ. Αντρευτήκατε Παφίτη, δεν είναι. Μάλιστα. Αντρευτήκατε Παφίτη. Το στρετόρι του Σπάφ. Λοιπόν, τα πρόσφορα, που έχετε έτσι μια φήμη πάνω στα πρόσφορα, γιατί είναι ξεχωριστά, πώς τα φτιάχνετε τα πρόσφορα σας? Τα πρόσφορα του τα φτιάχνουμε, τα κάνουμε. Κάνουμε ένα αγιασμό, κάνουμε προζύμιν, ειδικό προζύμιν, καθαρό με τον αγιασμό. Και μετά, άμα το ανακοινήσουμε πρώτη φορά με τον αγιασμό, κάνουμε το και δεύτερη φορά και τρίτη. Άμα το κάνουμε τρεις φορές, κάνουμε το προζύμι και ζυμώνουμε τα πρόσωρα. Τα πρόσωρα πρέπει να τα φτιάχνεις με πολύ αγάπη, καθαριότητα, με προσευχή και να το φτιάχνεις με σιταρένο αλεύρι και να το φτιάχνεις το ζυμάρι σου σφιχτό. Να καθίσεις και τη στάμπα πάνω και να φαίνεται πάνω η στάμπα που γράφει πάνω Ιησούς Χριστός νικά. Στη μέση του αυτού θα να δείξω και λέω. Δεν μπορείτε να σηκωθείτε. Δεν μπορείτε, κυρία Σοφία μου. Δεν μπορείτε, ηλικία μου. Είναι τα μικρόφωνα. Να σας το πω έτσι όπως τα ξέρω, όπως το κάνω τον αυτού. Μέσα στη μέση του αυτού, μέσα στη... Ξέρω τα μικρόφωνα. Που στη μέση του αυτού είναι η σφραγίδα που γράφει πάνω Ιησούς Χριστός νικά. Παρακάτω, μέσα στη μέση είναι ο αμανός που βγάλει ο ιερέας και χρησιμοποιεί για τη Θεία Κοινωνία. Παρακάτω είναι οι μερίδες των Αποστόλων, των Αγίων, μικρές μερίδες για ζώντες και τιμημένους. Καλλιεργά ο ιερέας το πρόσωπο τούτων και το υπόλοιπο όσο μείνει για γύρω στην εκκλησία τους ευρεθόντες. Θα ακούσουμε για την κυρία Βοσκαρίδου. Μάλιστα. Εσείς έχετε φέρει μαζί σας πολύ υλικό με σφραγίδες. Μάλιστα. Είναι πρόσφορα από διάφορα μέρη. Τα έχω φέρει από το μουσείο. Είναι με διάφορα πλουμίσματα στο γύρο. Το ψωμί κατέχει για μας τους Έλληνες, τους Κύπριους όλους, μια εξέχουσα θέση στην παράδοσή μας και είναι απαραίτητο στοιχείο της Θείας Λειτουργίας. Η Εκκλησία αποτελείται από δύο συστατικά, από το ΕΚ και καλό. Δηλαδή σημαίνει συνάθρηση, σημαίνει κοινωνία. Σε αυτή την κοινωνία των πιστών που τελείται κατά τη Θεία Λειτουργία γίνεται το κορυφαίο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για το μυστήριο αυτό της Θείας Ευχαριστίας είναι το πρόσφορο. Η προσφορά είναι ο αυτός. Ο Χριστός είναι ο ουράνιος αυτός. Άρα και το ψωμί αυτό που προσφωμίζουμε στην Εκκλησία, το πρόσφορο, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Στην παράδοση μας εδώ στην Κύπρο, σε πολλά χωριά το ψωμί το λένε Χριστό. Και δεν διανοείται κανένας να σηκωθεί από το τραπέζι αν δεν σηκωθεί πρώτα ο Χριστός. Αυτό λοιπόν το ψωμί αυτό, το πρόσφορο, το είχε δείξει ο Ιησούς Χριστός κατά τον μυστικό δείπνο πριν από την σταύρωσή του, όταν είπε στους μαθητές του, σήκωσε το ψωμί πάνω και είπε «Λάβετε, φάγετε, τούτον εστί το σώμα μου». Και όταν σήκωσε το κρασί είπε «Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου». Με αυτόν τον τρόπο, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το ψωμί και το κρασί μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Κυρίου. Άρα το ψωμί προσλαμβάνει μια ιερότητα μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην παράδοσή μας. Και οποιοδήποτε θέλει να μάθει και περισσότερα, είναι το βιβλίο σας, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο, το έχω στη βιβλιοθήκη τη δική μου και πραγματικά αξίζει, γιατί υπάρχουν τόσα σχέδια, τόσες σφραγίδες, όλα με ανάλυση, που είναι, σε κάνει πολύ πλούσιο σε ό,τι αφορά την γνώση της κουλτούρας του τόπου μας. Κύριε Παπαγεωργίου, μιλώντας για Αγίους και για Αγίους προστάτες και από την πλευρά των κατεχομένων, τι έχετε έτσι να μας προσθέσετε στο πρόγραμμα?
από αυτά που δεν λέχθηκαν. Κοιτάξτε, οι Άγιοι Προστάτες είναι ουκολίγοι. Προηγουμένως που μιλούσατε για τις καρκινοπάθειες, ο Άγιος Παρθένιος ο Λαμψάκου, ο Άγιος Αντώνιος, είναι ειδικά για τους καρκίνους, για τις οφθαλμοπάθειες είναι και η Αγία Ειρήνη, ο Άγιος Παντελεήμονας για όλες σχεδόν τις αρρώστιες, αλλά ιδιαίτερα για τους ελληνιαζόμενους. Και αυτό βγήκε και η παροιμία Κουτσόστραβο στον Άγιο Παντελεήμονα. Και υπάρχει ακόμα. Δηλαδή, ό,τι και να έχει, υπάρχει ακόμα μία που λέει ο Τσίκος έχει το όνομα και ο Μαχαιράς τη χάρη, Τσάις Παντελεήμονας που ρίχνει το ψυχάρι. Mm-hmm. Όμως οι πιστοί στην προσπάθεια τους να επιτύχουν την παράκληση ή την βοήθεια που ζητούν από έναν Άγιο έχουν συνηθίσει την προσφορά δαμάτων. Τα τάματα δεν είναι κάτι νέο φαινόμενο για την Ορθόδοξη Εκκλησία, που εδώ πρέπει να τονίσω ότι η Εκκλησία μας δέχεται μάλλον τα πνευματικά τάματα παρά τα υλικά. Από την αρχαιότητα είναι γνωστό ότι οι αρχαίοι Έλληνες σε κάθε πόλεμο το 1/10 των λαφύρων το αφιέρωναν στη Θεά Αθηνά. Στην μεγάλη μάχη του Μαραθώνα οι Αθηναίοι υποσχέθηκαν στη Θεά Άρτεμη. Εάν οι Κέρδοι όσους Πέρσες σκότωναν, θα θυσίαζαν τόσες κατσίκες στον βωμό τους. Αλλά επειδή σκότωσαν τόσους πολλούς, αναγκάστηκαν να θυσιάζουν 500 κατσίκες κάθε χρόνο. Μη στάσουμε μία λαμπάδα στον Μπόις. Και αυτό γίνεται. Ένα μείωμα στο βάρος. Είναι πολύ συνηθισμένο το τάμα της λαμπάδας στον Μπόι ή η κατασκευή μιας εικόνας. Αλλά υπάρχουν και τα διαβίου τάματα. Κάποιος στάσεται ενώ ζει να πηγαίνει να προσκυνά στη χάρη της τάδε Παναγίας. Το θέλει ο Άγιος αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, εκείνο που είπα και προηγουμένως, ο Θεός στη συγκεκριμένη περίπτωση, εκείνο που θέλει, το τάμα που θέλει και το μοναδικό είναι να αφιερώσουμε τον εαυτό μας εις το Χριστό. Ναι. Και τι σημαίνει αυτό. Δεν σημαίνει να γίνουμε μοναχοί, αλλά να εφαρμόσουμε τις εντολές του Χριστού, να ζούμε ο καθένας σύμφωνα με τις δυνάμεις μας, κατά Χριστόν ζωή. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός. Ωραία. Θα πάρω δύο τηλεφωνικές και θα επιστρέψω να σας ακούσω. Στον κύριο, κυρία Ιωαννίδου πρώτα. Κύριε Ιωαννίδου. Ναι. Σας ακούμε κύριε Ιωαννίδου. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και σε όλους τους καλεσμένους σας χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Κοιτάξτε, θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Νικολαίδη, παρακαλώ. Τον κύριο Ιωαννίδη. Ιωαννίδη, sorry. Ναι. Σας ακούει. Ναι. Κύριε Νικολαίδη, κύριε έχω μια γονούλα η οποία από κάποιο εμβόλιο που σε έβαλε ο γιατρός κάνει σπασμό στο τόμο. Μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ, ποιον άλλον ειδικά πρέπει να ανακαλέσουμε για να βγάλει το μωρό. Λοιπόν, να πάρουμε ένα λεπτό. Είμαστε θυμόμενοι, έχουμε πολύ στο όνομα του Άγιου Ραφαήλ, τη φορά του Ραφαήλια, την Παναγία, αρκετές γιορτές κάνουμε. Ευχαριστούμε την κυρία Ιωαννίδη. Σας ευχαριστούμε πολύ, να μου επιτρέψετε να πάρω άλλη μια τηλεφωνική. Κύριε Σάβα. Τον κύριο Σάβα, παρακαλώ, να τον ακούσουμε. Μας μιλά ο κύριος Σάβας. Λοιπόν, να απαντήσουμε κύριε Ιωαννίδη. Ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων είναι ο ίδιος ο Χριστός. Όταν δεν ξέρουμε κάποιο συγκεκριμένο Άγιο να τον παρακαλέσουμε, ας παρακαλέσουμε τον ίδιο τον Χριστό και είναι υπεραρκετό. Αλλά έχω κάτι να πω επί τούτου. Ας μην καταργήσουμε τους γιατρούς μας, τους επιστήμονες και τα νοσοκομεία και τις ιατρικές σχολές και εννοείτε, να καταφεύγουμε και καλά κάνετε όχι, που το νομίζουμε ότι με το να κάνουμε ένα αντάξιμο, με το να καλεστούμε κάποιον Άγιο, τελείωσε το πρόβλημα. Η επιστήμη είναι εκ Θεού και θα πρέπει να κάνουμε χρήση της επιστήμης και όχι πολλές φορές αγγίξαμε πάνω στο ράσο του παπά ή πάνω στο ράσο του δεσπότη και θεραπευτήκαμε. Αυτά τα πράγματα να μην μας γυρίζουν στο προλογικό στάδιο και στο μεσαίωμα. Ευχαριστώ. Για να ικανοποιήσουμε όμως την τηλεθεάτρια μας, να τη πούμε ότι στη λαογραφία είναι πολύ γνωστός για αυτές τις ασθένειες ο Άγιος Γεώργιος. Και έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Φυσικά δεν ξέρω τον βαθμό που παθαίνει σπασμού στο μωρό, αλλά διαβάζοντας αρκετά λαογραφικά βιβλία,
ο αναγνώστης θα διαπιστώσει ότι στον Άγιο Γεώργιο κατέφευγαν αρκετοί οι οποίοι υπέφεραν με τέτοιου είδους ασθένειες. Κύριε Πετάση, κάτι λέγαμε πριν για τα κατεχόμενα. Ρώτησα ήδη και τον κύριο Παπαγεωργίου. Αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, ειδικά για τον μεταδάχτυλο μας. Ο Άγιος Αναστάσιος, ναι. Στην Ρομπηγή. Για τα πόδια. 17 του Σεπτέμβρη. Δεν θα μας δουν ως Άγιος. Είναι Άγια Πεκή που δεν έχουμε απ' εδώ. Δεν έχτισαν από την Κλησία του Αγίου Αναστασίου. Άρα δεν υπάρχει. Το Αγίου Επιστή του χτίσα. Μάλιστα. Το Αγίου Δημητριανού χτίσα. Ναι. Και στο Λεμεσό υπάρχει και στο Δάλι. Βυζαντινό Εκκλησάκι. Εκεί στην Κυθρέα Κανσού, τα χωριά του Πεναδάχτυλου, ποια ήταν. Είναι ο Άγιος Πολυχρόνιος πάνω στην Οροσυρά. Ναι. Ο οποίος είναι για τα καλά υδατιά. Ο Άγιος Πολυχρόνιος. Ναι. Μάλιστα. Πού ακριβώς βρίσκεται ο Άγιος Πολυχρόνιος. Αυτός είναι μεταξύ Τριβημένης και Αγίου Αμβροσίου πάνω στον Οσυραντοκλής. Ήταν επίσκοπος Καθπασίας ο Άγιος Πολυχρόνιος, ο οποίος είναι για τους γέρους, έζησε βαθύτατο γύρας. Ο Άγιος Μάμος ο δικός σας. Ο Άγιος Πρόδρομος εμάς. Εσάς είναι ο Άγιος Πρόδρομος. Πείτε μας για τον Άγιο Πρόδρομο. Εσείς τι, σε ποιου έτσι Αγίου προστρέχατε στη δική σας περιοχή, κυρία Σοφία. Στο χωριό μας ήταν ο Άγιος Πρόδρομος και γίνεται ένα μεγάλο παναγύρι κάθε που ήταν του Προδρόμου και γιορτάσαμε το με πολλή ευράβεια. Έχει και έναν τραγούδι έτσι για τον Άγιο Πρόδρομο, να σας πω λίγο. Δεν μας παίρνει ο χρόνος. Μπορούμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα για αυτά τα τραγούδια όμως. Ναι. Αφού έχετε και CD, νομίζω θα σας κάνουμε ένα αφιέρωμα. Μάλιστα. Μια και έξω. Ναι. Αυτά γιορτάζαμε στο χωριό μας που ήταν το Προδρόμου. Εσείς πρόσφορα πότε κάνατε, κάθε πότε κάνατε. Τα πρόσφορα κάνουμε τα όποτε έχει γιορτές, όποτε έχει μνημόσυνα. Να χρησιμοποιούμε τακτικά. Ωραία. Θα ρωτήσω για την κυρία Βοσκαρίδου που βρίσκεται μαζί μας. Υπήρχε διαφοροποίηση από τόπο σε τόπο, γιατί οι πόλεις μας και τα χωριά μας, παρόλο που είμαστε μικροί ως Κύπρος, είναι γνωστό πόσες διαφοροποίησεις συναντούμε. Σίγουρα. Η σφραγίδα είναι πάντοτε ίδια. Ναι. Αυτό που έχει πει και η κυρία Σοφία. Είναι στο κέντρο ο Αμνός, το Ιησούς Χριστός μετά που βγαίνει η μερίδα του Αμνού, στα δεξιά η μερίδα της Θεοτόκου, στα αριστερά τα εννέα τάγματα των Αγγέλων, η μερίδα των Κεκινημένων και των Σόντων. Πότε καθιερώθηκε αυτό, Οι σφραγίδες αυτές, από όσων, εξ όσων έχω διαβάσει, έχουν εντοπιστεί περί των 4ο αιώνα, η πρώτη ευχαριστιακή άρτη. Βυζαντινό δηλαδή, κατάλληλο. Οι πρώτοι χριστιανοί έπαιρναν δώρα στην εκκλησία, τα οποία ήταν ψωμί, σταφύλι, λάδι, κρασί και διάφορα άλλα φρούτα. Οι πρώτοι ευχαριστιακοί άρτη είχαν σφραγιστεί με το σύμβολο του σταυρού ή του ψαριού, η χρής που σήμαινε Χριστός πάλι. Ήταν το σύμβολο. Ήταν το σύμβολο γιατί φυλαγόντουσαν οι πρώτοι χριστιανοί και έτσι και τα σύμβολα τους ήταν λίγο και καλυμμένα όπως λέμε. Άρα η σφραγίδα παντού είναι η ίδια. Η σφραγίδα είναι η ίδια. Αυτό που διαφέρει σε πολλά μέρη είναι ο γύρος των προσφόρων. Αλλού είναι κεντυμένος όπως λέμε με χτένα. Αλλού υπάρχει ένα τσίμπημα με το... Πυρούνι. Όχι με, το, με τα δάχτυλα. Με τα δάχτυλα αυτό γύρω-γύρω. Αλλού είναι με καλάμι, ανάλογα με την περιοχή και ανάλογα με την οικοκυρά. Τα πιο πλουμιστά ποιας περιοχής. Είναι σε όλες παντού, τις περιοχές της Κύπρου, περισσότερο έχουμε στην Καρπασία και στην Πάφο. Τα πιο έτσι ιδιαίτερα. Πιο ιδιαίτερα ψωμιά. Και επίσης ήθελα να αναφέρω για το συμβολισμό των στοιχείων που φτιάχνουμε το πρόσφορο. Δηλαδή το πρόσφορο φτιάχνεται από αλεύρι, προζύμι, νερό, αλάτι και ψήνεται σε φωτιά. Και αγίασμα μας είπε η κυρία Σοφία. Ναι, ο αγιασμός γίνεται για να γίνει το προζύμι. Μάλιστα. Παίρνουμε βασιλικό από την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, σταυρώνουμε το προζύμι για να γίνει το πρώτο μας προζύμι. Μάλιστα. Λοιπόν, το αλεύρι σημαίνει την καθαρότητα της ψυχής. Άρα υπάρχει συμβολισμός. Υπάρχει συμβολισμός. Το προζύμι συμβολίζει τους πιστούς και τους Αποστόλους.
το νερό συμβολίζει το βάπτισμα και το αλάτι το λόγο, δηλαδή τον ίδιο τον Χριστό, και η φωτιά την πνευματικότητα, η φωτιά που ψήνεται. Είναι αυτό. Μία ολόκληρη διαδικασία και τελετουργία, κύριε Παπαγεωργίου. Εσείς ξεχωρίζετε, επειδή αγαπάτε πολύ όλο αυτό της ιστορίας και της κουλτούρας μας, ξεχωρίζετε πιο πολύ όλο αυτό γύρω από τον Άστο ή τα τάματα για τα οποία μας μιλήσατε σε ό,τι αφορά όλη τη διαδικασία και την εισφορά, προσφορά προς την Εκκλησία και τους Αγίους. Κοιτάξτε, για μένα πιο ισχυρό είναι το τάμα, διότι και θέλω να επιμείνω, να επαναλάβω αυτό που είπα και προγενέστερα, ότι ο Θεός αλλά και η Εκκλησία ενδιαφέρεται περισσότερο για τα πνευματικά τάματα. Νομίζω ότι αντί να πάρεις έναν γέρινο ομοίωμα στην Εκκλησία ή μια χρυσή καρδία να την καρφιτσώσεις μπροστά από κάποια εικόνα, θα είναι πιο αρεστό στο Θεό αν δώσεις τον οβολό σου για μια φτωχή οικογένεια, για έναν πάσχοντα συνάνθρωπά σου. Αλλά θέλω να πω ότι τα τάματα ελίτα δεν είναι παζάρι με το Θεό. Έδωσα σου να μου δώσεις. Δηλαδή να μην πιστεύσει κανένας ότι έταξα κάτι στο Θεό και επειδή το έδωσα θα το πετύχω. Τάμα είναι ο αγώνας ο προσωπικός, τον οποίο πρέπει να κάνεις και πρέπει να τον αποδείξεις. Ας μην ξεχάσουμε, ήταν πάρα πολλά ισχυρών το τάμα στην αρχαιότητα, εξού και στο τραγούδι του νεκρού αδερφού, ο Κωνσταντής, για να ικανοποιήσει την μητέρα του, σηκώνεται από τον τάφο, όταν τον αναθεμάτησε. Ανάθεμάσαι Κωνσταντή, και Μυριανά θεμάσαι, όπου μου την εξόρισες την αρετή στα ξένα. Το τάξιμο που μου τάξες, πότε θα μου το κάνεις. Τον ουρανό βάλες Κρητή και τους Αγίους Μαρτύρους. Αν τύχει πίκρα ή χαρά, να πας να μου τη φέρεις. Και από το Μυριανάθεμα και την Βαριάν Κατάρα, η γης αναταράχτηκε και ο Κωνσταντής ευγήκε. Κι άλλη την πέτρα σε μεριά, το χώμα από την άλλη, κι άλλη το σύγνεφο άλογο. Και τ' άστρο χαλινάρι, τον ουρανό για συντροφιά και πάει να τη φέρει. Αυτή ήταν η σχέση του ταξίματος ανάμεσα στους ανθρώπους. Το ίδιο είναι και ανάμεσα στους Αγίους. Μην τάξεις. Δεν λέει κανένας ευαγγελικός λόγος ή αποστολικός. Είναι δική μας κουλτούρα, ακριβώς. Να παρακαλέσεις τον Θεό εντός κάνε 100 μετάνοιες. Θα πάρω και τον κύριο Φτύχιο. Κύριε Φτύχιο, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Και σε εσάς. Εγώ θα πω. Τώρα είμαι 36 χρονών. Όταν ήμουν 8 χρονών είχα ένα πρόβλημα και κάποιος γέροντας είπε στην μάνα μου «Τάξε τον στον Άγιον Παντελεήμονα να πάει να προσκυνήσει και να βάλει κάτι του Αγίου». Φανταστείτε πριν 48 χρόνια, 5 σελήνια πόσα ήταν για να βάλει στον Άγιο. Η τύχη έφερε εδώ η μάνα μου να δουλεύει στην Μύρτου και ο αφού μου είναι στρατιώτης, η οποία εκκλησία του Αγίου είναι από τα λίπαν τελήμουνα, είναι μέσα στο κέντρο του στρατοπέδου. Μάλιστα. Μια άλλη μέρα, εγώ ήμουν υπνοβάτης. Δεν σηκώνομαι κάθε βράδυ, είχαμε σκάλα με εξωτερική, είναι κατέβαινα, εγύρισα το χωριό και μετά στο κρεβάτι μου. Επίσης η μάνα μου άφηκε με για μέσα στο αδερφό μου, θα πάμε να προσκυνήσω. Την ώρα που βγήκαμε να προσκυνήσουμε, φωνάξαν τον αδερφό μου να πάει σε υπηρεσία στο στρατοπέδο. Έτσι την εκκλησία πήγαινε προσκύνα και βάρκα 5 σελίδια στον Άγιο. Επίσης προσκύνησα, αν και μικρό και χωρί μου, επίσης μόνο μου μέσα στην εκκλησία δεν προσκύνησα, επίσης να βάλω τα 5 σελίδια στο μαγκάλι. Κάθε μου ένας γέροντας δίπλα με άσπρα ρούχα, τα λέει μου ήταν τον πιλόν μάνα μου. Είπε μου η μάμα μου να τα δω από του Αγίου. Άκολωσε το χέρι του και λέει μου βάλ μου τα μάνα μου στο χέρι μου και το ίδιο έτσι. Έβαλα τα 5 σελήνια στον Άγιο, βγήκα έξω και που εκείνη την ημέρα δεν ξαναξύπνησα. Δεν ξαναπάθατε δηλαδή αυτό να οπατείτε. Τίποτε. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, άμα έρθει τον αδερφό μου να λέει μου πήγε σε προσκύνιος, έβαλες τα 5 σελήνια στον Άγιο. Κάτω του όλοι, πεις είναι έναν άρεμ, πατάντια θα μιλάει μου και είπε μου έφτα λόγο. Δηλαδή μου είσαι ψεύτης, ο παπάς δεν τον πήγε εδώ. Όλοι, δεν είναι πιο και ο παπάς, άλλος παπάς ήταν. Πάσο βάλε μιλάτε. Ο Άγιος Παντελεήμονας, δεν ξέρετε, θα είναι νέος. Μάλιστα.
Είναι μια ιστορία πραγματικά διαφορετική από ό,τι ακούσαμε. Δεν πέθανε νέος, πέθανε πέραν των 100 ετών. Α, πέραν των 100. Και το όνομα του ήταν Παντελέον και έγινε Παντελέον. Παντελέον. Βέβαια. Παντελέον. Και έγινε Παντελέον. Λόγω του ότι έγινε χριστιανός και μας πήρησε. Πάντως ο άνθρωπος δεν ξαναυπνοβάτησε την κυρία Λίτσα. Ολοκληρώθηκε το τάμα. Έτσι το έγινε σαν εξυπαρχής και ολοκληρώθηκε. Κυρία Λίτσα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε όλους εκεί. Η ερώτηση μου εμένα είναι όταν θα κάνουμε γιορτή στην εκκλησία, μάλλον κόλληβα, πόσους άρτους πρέπει να παίρνουμε στην εκκλησία. Πόσα πρόσφατα πρέπει να παίρνουμε στην εκκλησία μαζί με τα κόλληβα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Σοφία, θέλετε να βοηθήσετε πριν πάω στην κυρία Βοσκαρίδου. Εσείς όταν κάνετε κόλληβα από το αργάκι, έτσι, πόσα πρόσφορα παίρνατε μαζί με τα κόλληβα? Άμα είναι μνημόσυνο, παίρνουμε τρεις άρτους και μια πανησία. Αν δεν κάνουμε πανησία, παίρνουμε τρεις άρτους και τρία κουλούρκα, τα οποία θα τα κόψουν για μακάριση να φάει ο κόσμος. Και τους άρτους να τους χρησιμοποιεί τους ο ιερέας στην εκκλησία. Μάλιστα. Γιατί γιορτή κάνουμε πέντε πρόσωρα, πεντάρτη λαλού. Αμα είναι γιορτή του τάδε, ας πούμε. Ναι, κάθε γιορτή που κάνουμε τα Αγίου Χαραλάμπου. Άρα είναι πέντε πρόσωρα. Πρέπει να είναι πέντε γιορτή. Μάλιστα. Τέσσερα μικρά και ένα πιο μεγάλο μποκίνα. Τα μικρά είναι αυτά τα λιλιπούτια που μας φέρατε. Τα μικρά μας είναι τα μεγάλα που φορήσαμε και πιο μεγάλο από εκείνον κάνουμε πέντε πρόσωρα και μεγάλα στη γιορτή. Και παίρνεις και κάτι παραπάνω για να... Για να μείνει στην εκκλησία. Για δώρον τους βρισκομένους. Κύριε Βοσκαρίδο, αυτό συμβαίνει μόνο στην Μόρφου ή συμβαίνει και αλλού? Από τις καταγραφές που έκανα υπάρχουν διαφοροποίησεις ως προς τον αριθμό. Δηλαδή. Αλλά συνήθως παίρνουν τέσσερις άρτους με τη σφραγίδα που συμβολίζει τους τέσσερις Ευαγγελιστές και μία πανηχίδα τη μεγάλη που κόβεται κατά τον Εσπερινό του Αγίου στις γιορτές και μοιράζεται. Η πανηχίδα τι είναι? Η πανηχίδα είναι ο μεγάλος εορταστικός άρτος, σισαμένος και πλουμισμένος. Και συνήθως κόβεται στον Εσπερινό. Έχει άλλη γεύση η πανηχίδα? Ναι, έχει άλλη γεύση και συνήθως μπορούν να μπουν μέσα και διάφορα βότανα για να βελτιώσουν τη γεύση, όπως εδώ στην Κύπρο η μαστίχα, το γλυκάνισο. Όσον αφορά τα τάματα τώρα, επειδή υπάρχει κάτι που έχω βρει στα... Άνω τελεία, κάτι θέλω να προσθέσω και ως πετάχει για τα πανηχίδα. Αυτά τώρα ασχολούνται ότι σηκώζει το ιερέα. Και ψάλλει το πλούσιο εκτός αν και δύνασα. Ναι. Είναι το πεντάρτη που κάνεις πεντάρτη στο αυτή. Άρα υπάρχει λόγος. Κάνεις πεντάρτη, βαστά το πλούσιο εκτός αν και δύνασα. Το πέντε έχει σχέση με τους πέντε άρτους μέσω των οποίων έθρεψε ο Κύριος τους πεντάγκες χιλίου. Άρα από περιοχή σε περιοχή βλέπουμε κάποια άλλη εξήγηση. Όχι, έχει σχέση με το Ευαγγέλιο. Όχι, εσείς για το 5, η κυρία Σοφία για το 3, η κυρία Βοσκαρίδου για το 5. Όχι, 4 και 5 με το πανηχίδα, αυτό λέγεται πεντάρτη. Τέσσερις πρόσφορα και μία πανηχίδα. Ναι, αλλά η κυρία Σοφία πριν είπε τρία πρόσφορα. Πέντε άρτους. Γι' αυτό είπα πριν υπάρχει διαφοροποίηση. Κάτι θέλετε να πείτε για τα... Για τα τάματα. Τα τάματα είναι έκφραση της αγάπης των πιστών προς το Θεό. Πιστεύω ότι είναι και αυτή η ένωση που συντελείται. Να σας αναφέρω κάτι που διάβασα και μου έκανε εντύπωση και που το έχω δει. Στα σφαγιά της Κρήτης, λίγο πιο έξω από τα σφαγιά, υπάρχει ένα ξοπλήσι του Αγίου Αντωνίου, όπου εκεί έπαιρναν τάματα σε ψωμί. Δηλαδή, όπως είχαμε εδώ τα τάματα από κερίνι, από ασίμι, στην Κρήτη φτιάχνουν ολόκληρο χέρι, ολόκληρο ανθρώπινο σώμα από ψωμί και μάλιστα αυτοί οι άρτοι ήταν περίτεχνα πλουμισμένοι και ήταν σαν γλυκά. Δεν το συναντήσατε στην Κύπρο αυτό? Στην Κύπρο όχι, και αυτούς τους άρτους τους έκοβαν μετά από την Θεία Λειτουργία. Α, έτσι κι αλλιώς τους έκοβαν και τους μοίραζαν. Αλλά ήταν τάματα για κάποιο μέλος του σώματος που έπασχε ή για κάποιο μέλος της οικογένειας. Για να δώσουμε μια σφαιρική εικόνα στους τηλεθεατάς μας, πρέπει να πούμε ότι τα τάματα τώρα, δεν συναντώνται μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία,
αλλά και στη Δυτική. Στην Νάπολη της Ιταλίας κάνουν πολλά τάματα στον Άγιον Ασπιρίνο όταν έχουν πονοκέφαλο. Και η Ασπιρίνη από τον Άγιον Ασπιρίνο έχει πάρει το όνομά της. Εμείς αν κάναμε για πονοκέφαλο σε ποιον Άγιο? Σε έναν Κυπριανό. Συνήθως για τον Άγιο Κυπριανό. Άρα λέγαμε Κυπριανίτιδα. Κυπριανίτιδα το χάρτη. Στην Αμερική την ημέρα της Αγίας Θηρεσίας συνηθίζεται πάνω σε κόκκινες κορδέλες να βάζουν δολάρια. Mm-hmm. Στις Ινδίες πάλι υπάρχει μια ημέρα ειδική κατά την οποία οι πιστοί έξω από τους ναούς κρεμούν νομίσματα. Δηλαδή δεν είναι κάτι που παρατηρείται μόνο. Άρα είναι μια αγκαιότητα. Είναι όπως είπε και η κυρία Βοσκαρίδου, πάλι εξέφρασε. Ναι, ναι. Είναι η ψυχική επικοινωνία ναι. των ανθρώπων. Είναι το, είναι το φιλότιμο ναι, να εκφράσεις ναι, την ευχαριστία, η ανταπόδοση ναι. της αγάπης σου προς τον Άγιο, στην ναι, παράκλησή ναι. σου ή όταν σε μια δύσκολη σου ναι. στιγμή επικαλέστηκε στην βοήθειά του. Κυρία Σοφία, έκανε ποτέ τάμα? Εγώ όλοι... Κερί, λαμπάδα, τι? Όχι, τάσσομαι στους Αγίους. Ναι. Εμείς κάνουμε δεν γιορτέζει. Γιορτάζομαι. Παρατάσσετε να κάνετε τη γιορτή. Ναι, ναι. Μάλιστα. Γιορτή, ναι. άμα θέλεις να σε βοηθήσει κάποιος Άγιος, να σου κάνω από το γιορτή σου με πέντε άρτους ναι. και να προσευχηθώ να μου βοηθήσει ο Άγιος. Ο τάδε Άγιος. Ένα συνηθισμένο τάμα είναι να δώσουν το όνομα στον Άγιο ναι. ενός παιδιού τους. Α, ναι. Αυτό το συνηθίζουμε όλοι. Συνηθίζεται πάρα πολύ αυτό. Τα πρόσφορα παλαιά οι αγιάδες μας ήταν μια ολόκληρη ιεροτελεστία. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορούσε η γυναίκα η οποία ήταν ενδιαφέρουσα να λάβει μέρος. Mm-hmm. Μετά έπρεπε όταν υποσκύνιζαν το αλεύρι, άναβαν έναν κερί και διάβαζαν μερικές ευχές πρώτου αρχίσου να ζυμώνουν τον άρτο. Ήταν μεγάλη η ναι, ήταν ιεροτελεστία και πίστε να πιστεύει, διότι θα μετατραπεί λέει mm-hmm. η σώμα κυρίου. Έπρεπε ήταν ολόκληρη ιεροτελεστία και όλα τα σκεύη χρησιμοποιούνταν μόνο. Γι' αυτό το σκοπό. Σας πω κάτι, αντιλαμβάνομαι την σπουδαιότητα όλου αυτού γύρω από τον άρτο, οπότε είμαι σίγουρη ότι θα μας δοθεί ευκαιρία να αφιερώσουμε ένα τουλάχιστον ολοκληρωμένο και... πρόγραμμα. Ίσα-ίσα να πάρουμε μια γεύση και να ξέρουμε ότι αξίζει τον κόπο να δώσουμε έκταση. Κύριε Ιωαννίδη, καταλήγοντας... Ήθελα να πω ναι. ότι και οι αρχαίοι μας πρόγονοι έκαναν αφιερώματα και τάματα. Άμα πάτε στους Τζεφούς, στην Ολυμπία, ναι. στην Δοδόνη, θα βρείτε πολλά τέτοια αφιερώματα. Ελέγχθηκε και από τον κύριο Παπαγεωργίου. Και επίσης ναι. υπάρχουν πολλά εβραϊκά στοιχεία για τον άρτο, παραδείγματος χάρη. Ακόμα και οι δύο μαθητές προς Εμαούς αναγνώρισαν τον Αναστάντα Κύριο κατά το κόψιμο του ψωμιού, εν τη κλάση του άρτου. Όλα αυτά είναι, σύμβολο, είναι ανάγκη δηλαδή... του ανθρώπου ναι. να προσφέρει κάτι στο Θεό πάλι από τον εαυτό του, να στερηθεί ναι. ο ίδιος προκειμένου να εισακουστεί η προσευχή του. Πρέπει να μάθουμε όμως να ξεχωρίζουμε την πνευματικότητα από τη λαϊκή θρησκεία. Όπως είπα προηγουμένως, τη λαογραφία από την αγιολογία. Εγώ είμαι πάντα εδώ για να θυμίζω τα άλλα τα πιο σοβαρά. Λοιπόν, όλα ήταν σημαντικά που ακούσαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τηλεθεατές μας. Πάμε να κλείσουμε.